Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Εν τω μεταξύ, τα set μέχρι να φτιάξω. Λοιπόν, τι κάνετε, πώς είστε? Άλλο ένα επεισόδιο, άλλη μια Κυριακή. Εν τω μεταξύ, δεν έχω φτιάξει το τίτλο προφανώς. Γιατί να τον φτιάξω τον τίτλο προφανώς? Αυτό το πράγμα ότι μια ζωή μπαίνω και ξεχνάω να φτιάξω τον τίτλο. Άρα δεν ξέρετε γιατί θα μιλήσουμε σήμερα. Είναι έκπληξη στην έκπληξη. Λοιπόν, να νο δευτερόλεπτα. Το σημερινό είναι το 10ο επεισόδιο. Πω πω. Εντάξει, είμαστε καλοί. 10 επεισόδια. Να φτιάξω λίγο τον τίτλο από το σημερινό. Τι κάνετε, πώς είστε? Επεισόδιο 10. Τα παιδικά μας βιβλία θα βάλω τίτλο σήμερα. Ή μάλλον βιβλία με τα οποία μεγάλωσα. Πιο ωραίος τίτλος. Λοιπόν, και να φτιάξουμε και το chat. Καταρχάς, καλησπέρα, μπήκατε όλοι παπ με τη μία, σε επάλξη σήμερα, σας βλέπω πολύ φορτσάτους, ωραία. Λοιπόν, δώστε μου το ok από μουσική, επειδή παρατήρησα βλέποντας μερικά από τα βίντεο ότι θα ήθελα λίγο πιο δυνατό τον ήχο το δικό μου, καλησπέρα, καλησπέρα, και λίγο πιο αδύναμο τον ήχο από τη μουσική, τόσο ώστε να μην ενοχλεί, να μην υπερκαλύπτει και να είναι πιο ευχάριστη η μουσική. Και λίγο πιο έντονη ομιλία. Δεν ξέρω πώς σας φαίνεται. Ακούγεται καλά? Ελπίζω να είναι τόσο όσο πρέπει. Λίγο καφέ μέχρι να συνεννοηθούμε. Να βάλουμε μια ρότα. Λοιπόν, εντάξει, πρέπει να φέρω και το μικρόφωνο πιο κοντά. Ή εγώ να πάω πιο κοντά στο μικρόφωνο. Αλλά είναι λίγο αβόλωτο το setup τώρα που έχω. Λοιπόν, ωραίο τίτλο σήμερα. Σκεφτόμουν εδώ και μέρες τι να κάνω. Καλησπέρα, καλησπέρα. Όλα τα παιδιά εδώ. Το νομίζω είναι καλά, Παναγιώτη, δεν με βοηθάει. Θα ήθελα να είσαι σίγουρος. Όπως έλεγε και μια καθηγήτριά μας καλή της ώρα εκεί που είναι. Δεν έχει νομίζω. Εσύ τι λες? Τα νομίσματα είναι για τις τράπεζες. Λοιπόν. Αθάνατη. Δεν θα πω όνομα, αλλά όσοι είναι από εδώ ξέρουν, καταλάβουν για ποια λέω. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα λίγο χαμηλότερα η μουσική, πολύ λίγο και φυσικά. Αυτό είναι το εύκολο να συμβεί. Εδώ είμαστε. Από τόσο. Ναι, γιατί έχω αλλάξει playlist. Δεν είναι κλασικό, κλασική μουσική. Με αποτέλεσμα να έχει λίγο πιο ψηλό beat. Ας χαμηλώσω λίγο να ακούω και εγώ την δική μου φωνή πάρα πολύ. Οπότε δεν έχει πολύ. Έχει πιο ψηλό beat. Είναι lo-fi. Οπότε, ναι. Τέλεια. Μαζευόμαστε, μαζευτήκαμε, πώς είμαστε? Μένα μου λέει 6 για κάποιο λόγο. Ότι είμαστε μέσα 6 άτομα. Τώρα εδώ βλέπω 3 και 7, πόσο έχει? Αχ, ξεχάσω να μετράω κιόλας. 8 άτομα, εντάξει, κομπλέ. 8 άτομα, 10 άτομα, μαζευόμαστε. Τσουκου, 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 τσουκου. Να δώσω κανένα 2 λεπτάκια ακόμη. Εν τω μεταξύ, όσοι το βλέπετε τρίτη λογικά στο YouTube. Εμείς είμαστε 2 μέρες στο μέλλον, στο παρελθόν βασικά. Λοιπόν, που λέτε, σκεφτόμουν εδώ και μέρες τι να κάνω. Πήγα στο χωριό, αλλά ξέχασα να φέρω τη συλλογή από τα κλασικά εικονογραφημένα που θα ήθελα να δούμε κάποια στιγμή. Είναι μια εμπειρία από μόνη της αυτή. Οπότε λέω τι να κάνω, τι να κάνω. Και ήθελα να κάνω ένα βίντεο σήμερα. Ένα βίντεο. Ένα live, κατά επέκταση και βίντεο, όσο το βλέπετε βιντεοσκοπημένο. Για τα παιδικά βιβλία, για τα βιβλία τα οποία μεγάλωσα, βιβλία. Αλλά σκεφτόμουν ότι δεν έχω πάρα πολλά από αυτά, γιατί όντας παιδί και σε ένα μέρος στο οποίο η πρόσβαση στα βιβλία δεν ήταν τόσο τέτοιο, δανειζόμασταν πάρα πολλά από τη δανειστική βιβλιοθήκη που ερχόταν και κατ' επέκταση μετέπειτα στην 5η-6η δημοτικού και από το σχολείο, μετέπειτα και από το γυμνάσιο. Θα σας πω ιστορίες τώρα. Ιστορίες και ιστορίες. Λοιπόν, το προσωπικό δράμα του Κωνσταντίνου Σάλιακα μεγαλώνοντας στην Αττική της Λίμνου. Σήμερα θα χτυπήσουμε φλέβα από προσωπικές παιδικές ιστορίες. Ωραία χρόνια, ωραία ψυχολογικά μαζεμένα. Οπότε θα είναι μια βουτιά στο παρελθόν, μια αναδρομή. Εδώ μεταξύ
Εντάξει, αυτά που έχω εδώ είναι λίγο πιο μεταγενέστερα. Εκεί στο αρχές γυμνασίου βασικά, τέλη δημοτικού που έχω τα περισσότερα. Αυτά που μπόρεσα να βρω τουλάχιστον. Επίσης για όσους δεν πήρατε εντωμεταξύ, να σβήσω, άλλα γράφω, άλλα βάζω. Θα σας δώσω και το link, επειδή είναι πάρα πολλά όλα αυτά. Όσοι δεν ήσασταν στο προηγούμενο, να σας δώσω το link από τα... από εκεί που θα τα βρείτε όλα λογικά, ανάλογα με το συγγραφέα, ό,τι θα πούμε σήμερα. Καταρχάς, πού σας βρίσκω? Εγώ είμαι στη Λίμνο, είμαι στη Μύρινα αυτή τη στιγμή. Το μεταξύ, λόγω συνήθειας πάνω από το χωριό μου στην Αττική. Αλλά ναι, στη Μύρινα είμαι αυτή τη στιγμή. Είμαι ήδη στον 12ο καφέ. Χθες, το αστείο είναι ότι όντως, όσοι μείναν μέχρι το τέλος του live, με το που έκλεισα το live, τι ώρα ήταν, 9, 9 και μισή, κάθαμε στο κρεβάτι, λέω να κάτσω καμιά ώρα λίγο ρε παιδί μου να χαζέψω, είχαν πονέσει και τα μάτια μου από το, γιατί με χτυπάει στο φως. Το φως, είναι το φως της οθόνης, είναι το φως από τα φωτιστικά, οπότε είμαι και όλη μέρα πάνω μπροστά από μία οθόνη, γιατί είτε θα δουλεύω είτε θα παίζω, τυπικά χτυπάω 12 ώρα, 14 ώρα μπροστά από μία οθόνη κάθε μέρα και παραπάνω μην σας πω, οπότε έχουν αρχίσει και κάνουν τα μάτια μου. Θα τους ξαναπούμε το ευχαριστώ. Οπότε έχω αρχίσει και κάνω τα μάτια μου. Έχω και πυφικίτιδα αλλεργική, οπότε είναι λίγο μανούρα. Και λέω να ξαπλώσω. Πέφτω στο κρεβάτι, έσβησα. Ξύπνησα 4 ώρα το πρωί. Γενικά έχω αυτό το κακό. Είμαι προγραμματισμένος σε κάποια πράγματα. Θέλω 8 ώρες πλήρους ύπνο άμα πέσω 12 η ώρα. Θέλω 6 ώρες ύπνο άμα πέσω 9,5 η ώρα. 4 η ώρα είμαι σηκωμένος στο πόδι. Οπότε ξύπνησα από τις 4 η ώρα σήμερα. Τι ωραία που ήταν. Ήτανε για το βίντεο αυτό, δεν έπεσα όντως στο γραφείο. Λοιπόν, στελάρισε. Πω, τι, 9 ώρες είναι για τα γατάκια. Πλέον έχουμε περάσει σε άλλο επίπεδο χρήσης υπολογιστή. Δηλαδή, οι στατιστικές που λένε πάνω από 18 ώρες, εμείς είμαστε αυτοί. Κάθε 20 λεπτό χρειάζεται να ξεκουράζω τα μάτια και κοιτάμε πολύ, πολύ μακριά. Κοιτάω σε εσάς. Σκεφτείτε ότι φτάνω μέχρι τα σπίτια σας. Οπότε πάει πολύ μακριά. Είστε εδώ, βλέπετε πόσες ώρες πάει το live, βάλτε και άλλες τόσες ώρες. Τέτοιο τέλος πάντων, με αποτέλεσμα όλο αυτό, επειδή είχα θέμα, γενικά με ενοχλεί το φως στον πόλη. Και δεν είναι, η οθόνη κλάδιμα είναι ρυθμισμένη, έχω και πρόγραμμα το οποίο πέφτει από μπροστά και ρίχνει τη φωτεινότητα τόσο όσο. Είναι τα φωτιστικά που χτυπάνε απευθείας στο μάτι, με αποτέλεσμα λίγο να είναι πικρά. Anyway. Οπότε πεταρίζουν και λέω έχει εγώ να μας κάτσει κανένα τίκ από τώρα, ψαχνόμαστε. Τέλος πάντων έσβησα, 4 η ώρα ξύπνησα και λέω ωραία, είναι 4 η ώρα, τι μπορώ να κάνω. Σηκώθηκα, χάζεψα μέχρι να ανοίξω το μάτι για τα καλά, έκανα καφέ, άραξα, κανένα μισάωρο, έπαιξα λίγο ντότα. Έπαιξα λίγο ντότα, έφτιαξα κάποια πράγματα που ήθελα και μετά ξεκίνησα 8 η ώρα δουλειά, οπότε ναι, ωραία, σήμερα η μέρα ξύπνησα και... Είναι αυτό. Άλλοι κάνουν βίντεο. Πώς θα ξυπνάς από τις 5 η ώρα το πρωί, να κερδίσεις τη μέρα. Να. Κοιμήσου 9,5 ώρα το πιο απλό. Καλησπέρα σε όλα τα παιδιά. Λοιπόν, να πάρουμε μπρος. Τι λέτε, μαζευτήκατε σιγά-σιγά. Παρουσίες πήραμε. Εντάξει, έχει πλάκα. Είναι σε φάση λες. Εδώ, όσοι είστε παρόντες, σηκώστε το χέρι να σας βλέπω, να γράψω τα ονόματά σας. Λοιπόν. Εδώ μεταξύ, άσχετο τώρα, άσχετο σχετικό, θέλω να κάνω και τέτοιο. Θέλω να κάνω και ένα giveaway κάποια στιγμή. Αλλά επειδή γενικά δεν είμαι άνθρωπος και δεν ξέρω, η περηφάνεια μου λίγο. Εντάξει, κάποιες στιγμές επειδή έχω σπαστεί με κάποια πράγματα, δεν έχω σκοπό να ζητήσω από κανέναν από το χώρο είτε του βιβλίου είτε τη τεχνολογία το οτιδήποτε αυτή την περίοδο. Οπότε περιμένω να βάζεψω κανένα φράγκο, να σας πάρω κάτι τίποτα ωραίο για να μπορέσω να σας το δώσω σε giveaway. Οπότε έρχεται η ώρα για κανέναν καλό σιγά σιγά. Λοιπόν, μόλις έβλεπα το unboxing του Metro Exodus, παιχνίδαρο το παίζουμε τώρα κάθε. Όχι κάθε Σάββατο, το βλέπω να ξανανοίξω live γι' αυτό. Θα είναι τα ξαφνικά live αυτά για το έξω του. Τερμάτισα την πρώτη περιοχή, παρεμπιπτόντω και είναι. Μεταξύ, πώ το πω από ένα θέμα στο άλλο, Master Trader. Λοιπόν, α πάρουμε όμω μπρο. Γιατί δεν ξέρω πόσε ώρε θα μιλάμε σήμερα ή πόση ώρα, γιατί. Για να μην είσαι, είναι περίεργο μονοπάτι, περίεργο δρόμο. Που αν τι πάρει, μπορεί να μην σταματήσουν και ποτέ.
Οπότε ναι, κάπου όταν αρχίζει και μιλάς για το παρελθόν, ρε παιδί μου, σούρχονται και σούρχονται και σούρχονται. Ωραία χρόνια τα παιδικά. Γενικά προσωπικά μεγάλωσα σε ένα χωριό στην Λίμνο. Όσοι ξέρετε, είμαστε τέρμα πάνω γωνία, κάτω από Σαμοθράκη και πάνω από Λέσβο. Εν τω μεταξύ, το παράδοξο είναι και ο αδερφός μου εδώ είναι για να το επιβεβαιώσει. Από την οικογένεια παίζει να είμαι ο μόνος που διαβάζω. Εκτός από τη μάνα μας. Η μάνα μας μετέπειτα, ρε παιδί μου, τώρα πιο πολύ διαβάζει θρησκευτικά βιβλία. Τώρα δεν διαβάζει καθόλου βιβλία. Εγώ είμαι σε φάση. Από όλα μας τα αδέρφια, τρία αδέρφια είμαστε, είμαι πιο μεγάλος και παίζει να είμαι ο μόνος που ασχολείται με το χόμπι. Τα αδέρφια μου δεν έχουν πιάσει βιβλίο λογοτεχνικό πέρα από κανένα έτσι παιδικό τίποτα μέχρι εκεί. Δεν ξέρω, Παναγιώτη, αδερφέ, μια που είσαι μέσα, επιβεβαίωσε, μην πει ακύρωσέ με. Τους έχω φάει, Χριστούς τους έχω κάνει. Βρε, πάρτε να διαβάσετε κανένα βιβλίο, ολόκληρη βιβλιοθήκη έχω φτιάξει να σας δώσω, να σας κάνω, να σας ράνω. Τίποτα. Τέλος πάντων, μεγάλωσα στην Αττική της Λίμνου. Το αστείο είναι ότι, εντάξει, επειδή οι γονείς μου λόγω των συνθηκών στο χωριό, ο πατέρας μου για παράδειγμα έχει βγάλει μόνο το δημοτικό, η μητέρα μου πήγε μέχρι την τρίτη δημοτικού, με αποτέλεσμα να μην ξέρει να διαβάσει. Το αστείο ποιο είναι, ότι μαζί με μένα έμαθε και η μάνα μου να διαβάζει. Τεχνικά, με το σχολείο και μόνος μου έμαθα να διαβάζω. Στο σπίτι, όταν ήμουν τώρα 5-6 χρονών, όταν πήγα δημοτικό, εντωμεταξύ, είχα κερδίσει χρονιά, για μία μέρα κέρδισα χρονιά. Ο αδερφός μου από κάτω, αυτόνομος, λέει και εγώ διαβάζω, μπας και περάσω κανένα μάθημα. Τέλος πάντων, γεννήθηκα το 88, το 92 ήμουν νηπιαγωγείο, το 93, αρχές του 93 νομίζω πήγα δημοτικό, αν δεν κάνω λάθος, γιατί είχα κερδίσει χρονιά. Όχι, τι λέω μωρέ, βλακείς λέω. Πότε πήγα, το 92-93 ήμουν νηπιαγωγείο, το 93 πρέπει να πήγα δημοτικό. Ναι, 5 χρονών πήγα δημοτικό. Μία χρονιά κέρδισα. Λόγω για μία ημέρα, έχω γεννηθεί 1 Απριλιά. Anyway, οπότε με αποτέλεσμα, ρε παιδί μου, και αυτό ήταν μάλλον η αρχή, φαντάζομαι, και μου έρχονται στο μυαλό και άλλες εικόνες. Η αρχή ήταν να αρχίσω. Ξεκίνησα να διαβάζω τα μαθήματα του σχολείου. Αυτό που μου έκανε πάντα εντύπωση είναι πριν αρχίσω, τώρα μιλάμε 3-4 χρονών όταν ήμουν στο νηπιαγωγείο, προνήπιο και ενήπιο, είχαμε στο δημοτικό μία αυτά τα, πώς ήταν, σαν παραβάν που τα ξεδιπλώνανε, σαν παραβάν ήταν αυτά τα παραβάν, ήταν σε τρία σκέλη και είχε πράσινη τσόχα, θυμάμαι. Και είχε ράφια, ράφακια τώρα κάπου τόσο σε πάχος, και λάστιχο, ένα χοντρό λάστιχο. Και σε αυτό βάζανε τους μύθους του Εσώπου και άλλα παιδικά παραμύθια. Βέβαια το αστείο είναι στον νηπιαγωγείο δεν μας είχαν μάθει ούτε το όνομά μας να γράφουμε, ούτε αλφαβήτα όπως μάθανε σε άλλα νηπιαγωγεία. Δεν ξέρω σε πώς, αλλά ξέρω ότι το κάνουν σε κάποια από αυτά. Οπότε με αποτέλεσμα, εγώ ήμουν στη φάση, έβλεπα τα βιβλία με τους μύθους του Εσώπου τότε, θυμάμαι. Και έλεγα τι ωραία που είναι όλα αυτά, τι ωραία που θα ήταν να διαβάσω. Θυμάμαι ένα περιστατικό. Εκεί γύρω στα 4,5 ήμουνα. Εν τω μεταξύ, λέω σε πολλούς αναμνήσεις από τα δικά μου χρόνια. Αυτοί που με ξέρουν θυμούνται κάποια πράγματα, αλλά αυτοί που δεν με ξέρουν καλή ώρα απορούν πως έχω παλιές αναμνήσεις. Η πιο παλιά μου ανάμνηση που μπορώ να θυμηθώ από τα δικά μου χρόνια είναι εγώ 6-7 μηνών, όταν είχα αρχίσει να περπατάω, γιατί περπάτησα πάρα πολύ γρήγορα, να είμαι στη στράτα. Και το δικό μου περπάτημα, το πρώτο ήταν, είχα μια κόκκινη στράτα ωραία, στην οποία έμπαινα μέσα και πήγαινα προς τα πίσω, δηλαδή έσπαναν τα πόδια και πήγαινα πάντα με την όπισθεν. Και θυμάμαι τώρα σε φάση, τον εαυτό μου να είμαι, η μάνα μου είχε, πώς το λένε, αυτά τα σημεδάκια με μπελό επάνω. Και θυμάμαι η πρώτη μου ανάμνηση που θα έχω από τον εαυτό μου είναι αυτή, να είμαι εγώ εκεί μέσα στη στράτα αυτή, και να βλέπω εκεί τα μπιμπελό και να σκέφτομαι τώρα, αυτό μου έρχεται στο μυαλό, να σκέφτομαι σε φάση τι είναι αυτά. Μου έκανε τρομερά εντύπωση και τα ρίχνα και τα σπαγα. Ήτανε το αφόρτε μου, είναι οι πρώτες αναμνήσεις που έχω. Τέλος πάντων, στο σχολείο είχα την ανάμνηση την εξής. Έχω κάποιες ξαδέρφες, οι οποίες είναι πιο μεγάλες. Η πιο μικρή από τις ξαδέρφες μου περνάει 3-4 χρόνια. Οπότε είχαμε πάει κάποια φορά επίσκεψη στο σπίτι τους και με εντυπωσίαζε πάρα πολύ που ήξερε να γράφει. Εν τω μεταξύ της λέω, γράψε μου κάτι να δω πώς είναι να γράφεις. Γιατί εγώ τώρα νηπιαγωγείο δεν ήξερα να γράφω. Δεν είχα ιδέα από το τι θα πει. Και έβλεπα τα παραμύθια όταν ήμουν στο νηπιαγωγείο και ήθελα να τα διαβάσω, αλλά δεν ήξερα. Λοιπόν, απλά έβλεπα τις εικόνες και καταλάβαινα από τις εικόνες και από αυτά που μας έλεγαν στο σχολείο τους μύθους. Οπότε
ακουστικά μόνο. Τέλος πάντων, και θυμάμαι την εξαδέρφη μου, επειδή βαριότανε, να μου κάνει το εξής, να παίρνει το τέτοιο και να κάνει αυτό το σπυροειδές. Μεταξύ, εγώ είχα εντυπωσιάσει, λέω, αυτό είναι να γράφεις. Δηλαδή σε φάση, wow, το έκανε και πολύ γρήγορα και είχα μείνει τέτοιο. Δεν ξέρω τι με κορόιδευε, γιατί απλά βαριότανε. Μετά το συνειδητοποίησα μεγαλώνοντας ότι με κορόιδευε τότε, τέλος πάντων. Και κάπως έτσι ξεκίνησε η περιπέτειά μου στο όλο θέμα. Εγώ να είμαι μικρός και απλά να θέλω να διαβάσω αυτά που έβλεπα. Ήταν, πολύ, ήταν κάτι το οποίο δεν το βλέπα, αλλά δεν είχα 100% πρόσβαση, είχα μόνο στις εικόνες. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε κάπως έτσι ξεκίνησε. Εν τω μεταξύ έφαγε frame για κάποιο λόγο, έκανε skip. Λοιπόν, κάπως έτσι ξεκίνησε η... αυτή η λαχτάρα που έχω για να διαβάσω. Κάπως έτσι γεννήθηκε με τους μύθους του Εσώπου και εμένα στο νηπιαγωγείο να χαζεύω τα παραμυθάκια τα οποία και δεν είχα 100% την εικόνα του τι λένε. Λοιπόν, οπότε έτσι πήρε μπρος ή τέτοια. Λοιπόν, που λέτε στο χωριό είχαμε το εξής ωραίο. Ήμασταν σε φάση, το έχω ξαναφέρει σε πιο παλιό live. Ήμασταν σε φάση, πώς να το θέσω, ψιλοποκομμένη από τον κόσμο. Αλλά η Λίμνος τότε, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμη, μπορεί και να υπάρχει, αλλά έκανα πολλά χρόνια το δω. Οι πένες ήρθαν μετέπειτα, η πένα είναι ένα άλλο πάθος. Ένα άλλο πάθος το οποίο πραγματικά θα το. Εν τω μεταξύ πέφτει το μαλλιά μου γάμο, γιατί έχω μακρύνει και πρέπει να τα κουρέψω. Και είναι σαν κοκκινά. Πρώτη φορά στη ζωή μου έχω τόσο πολύ μακριά μαλλιά. Anyway. Λοιπόν. Είχαμε την πολυτέλεια που λέτε στο τέτοιο, στο δημοτικό, να έχουμε δανειστική βιβλιοθήκη. Τι θα πει να έχουμε. Ερχόταν μία φορά το μήνα ένα λευκό βανάκι, θυμάμαι ήταν τότε, στο οποίο ήταν ένα κύριο. Ούτε καν το θυμάμαι σαν εικόνα, απλά θυμάμαι το πώς ήταν το λευκό βανάκι. Ερχόταν, άνοιγε πίσω τις δύο πόρτες και εμείς μαζευόμασταν στο διάλειμμα. Ή καμιά φορά, άμα ήταν ένας καλός καθηγητής, δάσκαλος στο δημοτικό, μας άνοιγαν την πόρτα, μας άνοιγαν. Τέλος πάντων, μας έβγαζαν για να πάμε να δούμε τάξη-τάξη για να μην γίνεται χαμός. Κάπως έτσι και λίγο πιο μετά. Λοιπόν, στο δημοτικό θα σας πω ότι είχε. Κάποια από αυτά έχω στο δημοτικό. Είναι λίγο πιο hardcore από το Βέρν αυτά που έχω. Ο Βέρν ήρθε λίγο πιο μετά, προς το τέλος του δημοτικού, 5η-6η. Λοιπόν, και πηγαίναμε, δανειζόμασταν βιβλία. Τότε θυμάμαι ήταν η επαφή μου με τον Τριβιζά. Είχα διαβάσει. Ποιο ήταν, δεν θυμάμαι ούτε κάποιο ήταν, αλλά θυμάμαι βγαίνει ο Τριβιζάς που μου είχε κάνει εντύπωση το όνομα. Κάποιο παραμύθι το, αλλά ούτε καν δεν θυμάμαι ποιο είναι. Και άλλα έτσι παραμύθω, ιστοριό ή τέτοια ήταν αυτά τα πρώτη, δευτέρα, τρίτη δημοτικού σε φάση αυτό. Λοιπόν. Οπότε στο σχολείο δεν υπήρχαν προς το παρόν τέτοια βιβλία, οπότε ξεκίνησε η ενασχόληση με την δανειστική βιβλιοθήκη. Στο σπίτι, όλος παραδόξως, δεν είχαμε την νοοτροπία και σκεφτείτε μέχρι και το γυμνάσιο. Είχα πάει στη Μύρινα 2-3 φορές. Ήμασταν σε φάση πιο πολύ στο χωριό. Δηλαδή, σε φάση δεν είχα πάει ποτέ σε βιβλιοπωλείο. Δεν ξέρα καν πώς ήταν το βιβλιοπωλείο μέσα ή οτιδήποτε. Οπότε, ξέρετε, ό,τι έχει το χωριό και το χωριό δεν είχε λογοτεχνικά βιβλία πάρα πολλά. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι σε παιδί δεν σκέφτεσαι καν τον όρο λογοτεχνικό, απλά είναι βιβλία για σένα, ό,τι όμορφο. Τέλος πάντων, όλα άρχισαν να αλλάζουν. Θυμάμαι ήταν στα γενέθλιά μου. Τα γενέθλιά μου στην Τετάρτη ή στην Τρίτη Δημοτικού. Μέχρι τότε ψιλοδιάβαζα από εδώ, από εκεί. Λοιπόν, ό,τι έβρισκα από την δανειστική βιβλιοθήκη, ούτε καν θυμάμαι πολλά από αυτά. Λοιπόν, για κάποιο λόγο. Και δεν ξέρω γιατί, πάντα εμπνεύτηκα στους ανθρώπους που με ήξεραν αυτό το πράγμα. Για κάποιο λόγο στην Τρίτη Δημοτικού, δύο φίλες της μάνας μου τότε μου πήραν από ένα βιβλίο η καθεμία. Το ένα το βιβλίο που μου πήρανε ήταν αυτό εδώ. Λοιπόν, αυτό ήταν επίσημα το πρώτο βιβλίο που ήταν δικό μου. Πέρα από παραμύθια, εντάξει, τα παραμύθια. Και δεν είχα και πάρα πολλά παραμύθια, αλλά πέρα από αυτό. Στα έχω δείξει στο τέτοιο με τα παραμύθια. Αυτό ήταν το πρώτο βιβλίο. Μαζί έχω και το αλφαβητάριό μου με εικόνες, το οποίο κάπου εκεί μέσα βρίσκεται. Αλλά είναι πολύ hardcore. Λοιπόν, η καλύβα του Παρμπαθωμά. Λοιπόν, Τετάρτη Δημοτικού, Τρίτη Δημοτικού ήμουνα. Εν τω μεταξύ. Ήταν σοκαριστικό βιβλίο. Ξέρεις τώρα ένα παιδί που από τα παιδικά και αυτά ξαφνικά να πάει στην καλύβα του Παρπαθωμά ήταν ένα από τα βιβλία τα οποία μου είχε... Θυμάμαι τα συναισθήματα. Δεν θυμάμαι, πρέπει να το διαβάσω κάποια στιγμή ξανά. Δεν θυμάμαι όλα τα περιστατικά, τι έλεγε, τι δεν έλεγε. Οπότε, ναι.
Αυτό ήταν το πρώτο, καλύβω τον Μπορμπαθωμά. Τι ωραία χρόνια. Τι... Τέλος πάντων, ναι, αρκετά όμορφο βιβλίο. Και το συνιστώ. Αξίζει μια φορά να το διαβάσει κάποιος. Βέβαια, αν μεγαλώσει και δεν το θυμάται, αξίζει να το διαβάσει. Το λέω σε μένα που θα ξαναδώ το βίντεο και να το θυμηθώ να το πιάσω. Γιατί πάντα λέω το ξαναδιαβάσω και ποτέ δεν το διαβάζω ξανά. Λοιπόν, έχω να το διαβάσω από τότε. Εν τω μεταξύ. Το τέτοιο πάντα, όταν ήμουν μικρός και για κάποιο λόγο πάντα ζωγράφιζα μέσα. Βλέπετε, έχει και τη φθορά από το τέτοιο. Έχει το. Πάντα, επίσης πάντα έβαζα το όνομά μου μπροστά. Είμαι από τους ανθρώπους ο οποίος επίσης πίσω έχω πράξει μαθηματικών. Κλασικά, γιατί όταν δεν κάναμε πολλαπλασιασμούς. Λοιπόν, πιο παιδικό από αυτό δεν γίνεται. Οπότε η καλύβα του Μπορμπαθώμα. Harriet M. Stowe. Όχι, όντως, πιάστε το, διαβάστε το. Αξίζει πολύ. Λοιπόν, που λέτε, με... σιγά σιγά μπήκα στο τέτοιο. Μέχρι που πέρασε ένας χρόνος. Και πέμπτη δημοτικού αποφάσισαν, είχε έρθει τότε ένας δάσκαλος, ο οποίος έγινε μετέπειτα και διευθυντής, είναι και γειτονάς μας στο χωριό. Είχε, δεν ξέρω τι παίξχτηκε, τι κονδύλια πέσανε, τι δεν έπεσε. Αποφασίσανε μία αίθουσα στο δημοτικό να την κάνουν βιβλιοθήκη. Και κάπως έτσι λοιπόν ξεκίνησε η ενασχόληση. Βέβαια, η ενασχόληση ξεκίνησε και στο γεγονός ότι όντας μικρός είχα περιτά κιλά και δεν με έπαιζε κανένα στο δημοτικό. Οπότε, εγώ κάπου εκεί στην πέμπτη δημοτικό μου, μη παίζοντάς με, κάπου έπρεπε να βρω μια διέξοδο. Οπότε, στην ουσία τα βιβλία, εντωμεταξύ τώρα είναι η φάση, αυτό κι αν είναι story time info. Λοιπόν, οπότε στην πορεία σιγά σιγά πέρασα. Πέρασα προς τη βιβλιοθήκη που φτιάξαμε. Το μεταξύ ήταν εντυπωσιακή για μένα τότε. Σκεφτείτε, ένα στίχος ήταν στην ουσία, με ράφια από τη μία πλευρά μέχρι την άλλη. Μετέπειτα βέβαια το κάνανε τάξη. Αλλά εγώ το θυμάμαι όμορφα, γιατί θυμάμαι ότι ήταν το πιο όμορφο πράγμα. Είχε και 3-4 τραπεζάκια μέσα, είχε και τον υπολογιστή. Είχαμε υπολογιστή του 1998. Με Windows 98. Ήταν σε φάση. Σαν να έχει γίνει ο παράδεισος, δεν ξέρω, για μένα ήταν πολύ μπροστά το χωριό τότε, 1998, με υπολογιστή, ένα προφανώς, βιβλιοθήκη δική μας μέσα από άτυπο και μαζεύανε βιβλία. Και θυμάμαι τώρα εγώ σε κάθε διάλειμμα μου να διαβάζω. Μ' άρεσαν πάρα πολύ τα τεχνικά βιβλία, δεν ξέρω γιατί, αλλά από τότε μ' άρεσαν τα βιβλία τα οποία είχαν κατασκευές. Πώς να φτιάξεις με ξύλα πράγματα, πώς να φτιάξεις... Ήταν η πρώτη φορά που ήρθα σε επαφή και φαντάσου την απογοήτευσή μου όταν πήγα γυμνάσιο και ανακάλυψα ότι στο γυμνάσιο τρέχανε Windows NT και Windows 93-95, το πιο μα. Και λέω σε φάση, ήρθα το δημοτικό, το οποίο ήμουν στην άκρη του Θεού. Είχαμε Windows 98 και ξαφνικά πάμε στο Windows 95 NT και λέω, ήταν ξενέρωμα, πραγματικά ήταν ξενέρωμα. Λοιπόν, είσαι να πας τώρα σε πανεπιστήμιο και να τρέχουν Windows XP, τα οποία εμείς με XP ήμασταν παρεμπιπτόντως. Οι μικροί εξερευνητές, είχα διαβάσει 2-3 μικρούς εξερευνητές, όπως και άλλο ένα, δεν θυμάμαι πώς λεγότανε. Μικρούς εξερευνητές είχαν εξαδέρφες μου. Το μεταξύ, όταν πήγαινα στο σπίτι του θείου μου και της θείας μου, έβλεπα στο διάδρομο, είχαν βιβλιοθήκη εξαδέρφες μου. Και ήταν, είχαν λογής βιβλία. Είναι, νομίζω τελικά, νομίζω πρέπει να λειτουργώ με φάση αποθυμένα και βάση, πράγματα που δεν μπορώ να αποκτήσω από ό,τι σκέφτομαι. Λοιπόν, και. Πάντα έλεγα ρε παιδί μου ότι ξέρεις κάτι και εγώ θέλω βιβλία γιατί δεν είχαμε στο σπίτι βιβλία και τσούκου μυστική 7 αυτό δεν το έχω διαβάσει αλλά αυτό με τους μικρούς εξερευνητές έχω διαβάσει σίγουρα 2 τα οποία τα είχα τσιμπήσει, τα είχα δανειστεί από τις εξαδέρφους τους ξανάδωσα και μετά στη βιβλιοθήκη χαλαρά στο δημοτικό διαβάζαμε. Εν τω μεταξύ μου διάβαζα, τι διαβάζαμε, μόνο εγώ πήγαινα. Εν τω μεταξύ fun fact. Στην 5η δημοτικού πήρα 10 από 9, γιατί ήμουν ο μόνος που διάβαζε στη βιβλιοθήκη. Δηλαδή μου το είπε ξεκάθαρο ο δάσκαλος, μου λέει: σου βάζω 10 μόνο και μόνο επειδή είσαι ο μόνος μαθητής που από όλα τα παιδιά κάθεται και διαβάζει. Φτιάξαμε καινούργια βιβλιοθήκη και μόνο εγώ πήγαινα μέσα. Κανένα παιδί άλλο δεν πατούσε. Επίσης τότε στο δημοτικό ήταν η πρώτη επαφή, μας ερχόταν διάφοροι. Λοιπόν, θυμάμαι ένα πείραμα που βάζανε νερό μέσα σε χάρτινο δοχείο πάνω από τη φωτιά. Κάναμε τέτοια. Αλλά στο δημοτικό έχει τόσο, το κάναμε μετέπειτα στο πανεπιστήμιο. Λοιπόν, και τώρα κάνουμε και διάφορα ωραία πειραματάκια από το ανέφερες. Και τότε ερχόταν διάφοροι που φέρνουν βιβλία και έχει τύχει, γι' αυτό σας λέω ήμασταν πολύ μπροστά. Ο δάσκαλός μας τότε και μετέπειτα και διευθυντής και είχε φέρει την Αλκιζέη.
Τώρα, εγώ πέμπτη δημοτικού είχα γνωρίσει την Αλκιζέ, η οποία είχε έρθει στο σχολείο μας, στο δημοτικό μας σχολείο, στην Ατσική της Λίμνου. Μεγάλη Ελληνίδα συγγραφέας. Καλησπέρα, καλησπέρα, Χωφμανάκος. Καλώς ήρθες. Λοιπόν, και ήταν τότε που είχε φέρει και βιβλία στη βιβλιοθήκη και θυμάμαι είχα διαβάσει το Καπλάνι της Βιτρίνας, πάρα πολύ ωραίο, όσοι έχετε παιδιά πάρτε το, όσοι θέλετε το διαβάσετε αυτό, πάρτε το διαβάστε το, το Μεγάλο Περίπατο του Πέτρου και άλλο ένα, δεν θυμάμαι ποιο ήταν, άλλο ήταν μια ομπρέλα, δεν θυμάμαι ποιο ήταν. Αλλά το Καπλάνι της Βιτρίνας ήταν αυτά τα. Ήταν τρομερό, τρομερό. Μεταξύ δεν έχω κανένα από αυτά, γιατί τα διάβασα όλα στη βιβλιοθήκη, αυτό σας λέω. Είναι σε φάση. Δεν το θυμάμαι. Πραγματικά δεν το θυμάμαι από την τηλεόραση. Αν και. Το Καπλάνι το έχω ακουστά, αλλά δεν το θυμάμαι σαν εικόνα στην τηλεόραση. Αλλά το Καπλάνι της Βιτρίνας το διάβασα τότε στην Πέμπτη Δημοτικού μαζί με το Μεγάλο Περίπατο του Πέτρου. Πραγματικά, παιδιά, διαβάστε το. Έχει πεθάνει τώρα, πρόσφατα πεθάνει η Αλκιζέη. Αλλά ξέρεις, κάθομαι και το σκέφτομαι τώρα. Και είναι όταν είσαι παιδί, δεν μπορείς να το εκτιμήσεις αυτά τα πράγματα. Και σκέψου, ρε παιδί μου, γνωρίσα μια πολύ μεγάλη Ελληνίδα συγγραφέα. Και τότε στα καπάκια, θυμάμαι λοιπόν, διαβάζοντας αυτά, ήταν η πρώτη. Εν τω μεταξύ, ήμουν χαρτκοράς από τότε. Χριστούγεννα, Πέμπτης Δημοτικού, μας λέει ο δάσκαλος, όλοι θα πάρετε από ένα βιβλίο να διαβάσετε στις διακοπές. Ήταν ένα χαρά μου. Και ποιο διάλεξα. Εντάξει, το θυμάμαι ακόμα πραγματικά και θυμάμαι και τους ήρωες. Και επίσης θυμάμαι ότι έκανα μια εβδομάδα να το διαβάσω. Στον καιρό του Βουλγαροκτώνου, της Πινελόπη Δέλτα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο μου έκανε κλικ αυτό το βιβλίο. Λοιπόν, φως. Εγώ θυμάμαι ένα θρίλερ βιβλίο το δωμάτιο 13 και μετά έβλεπε εφιάλτες. Ήταν με ένα βρικόλακα σε ξενοδοχείο. Όταν λες αυτό, μου έρχονται στο μυαλό ένα τριχύλες που δεν έχω διαβάσει κανένα από τις ανατριχύλες. Το οποίο είναι πολύ γνωστό και έχουν διαβάσει πάρα πολύ. Βασικά οι περισσότεροι έχουν διαβάσει ανατριχύλες. Μόνο εγώ δεν έχω διαβάσει πολλές παραδόξους. Λοιπόν. Και. Εντάξει, όταν είσαι παιδί, να σε πάει. Διαβάζεις τίποτα πιο σκληρό και λες Χριστός και Παναγιά. Και ναι, Χριστούγεννα τότε. Πόσο ήτανε, 97-98 ήταν νομίζω, 97-98-99. Λοιπόν, καιρός του Βουλγαροκτώνου, επίσης hardcore βιβλίο, πρέπει να υπάρχει, θα σας το βάζω το link καλού κακού, θα σας το επικολώ όσοι μπαίνετε τώρα να επισκέφτεστε, να κατεβάσετε, έχει μέσα τα πάντα όλα από βιβλία, όλα αυτά που λέω εδώ μέσα είναι από μένα, οπότε ξέρεις είναι ξενιάσαμε, βρείτε ό,τι θέλετε, ψάξτε, σκάψτε όσο θέλετε, βρείτε ό,τι βιβλίο γουστάρετε από εδώ μέσα. Λοιπόν, και ναι, μια εβδομάδα, το ήρωας τότε ο Κωνσταντίνος, για κάποιο λόγο είχα ταυτιστεί, επειδή με λένε μάλλον και ο Κωνσταντίνος, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ. Τώρα να μου ρωτήσεις τι έλεγε, θυμάμαι ότι ήταν η έρηδα ανάμεσα στα δύο αδέρφια, τους γιους του Βασίλη του Βουλγαροκτώνου και το πώς εξελισσόταν η προσωπική τους ιστορία, νομίζω, σε σχέση με τον πατέρα τους. Για πέμπτη δημοτικού ήταν hardcore βιβλίο πάντως. Πάντα, για κάποιο λόγο, όταν το διάβασα και μετά τους. Ήμουν περήφανος για τον εαυτό μου που στο δημοτικό είχα καταφέρει να διαβάσω στο καιρό του Βουλγαροκτώνου. Πολύ ωραίο. Ενδιαφέρον. Και ξαφνικά ξεκινάει λοιπόν μια πολύ ωραία εποχή με βιβλία. Για κάποιο λόγο μου έκαναν άλλο ένα βιβλίο δώρο. Το οποίο ήταν αυτό εδώ, η Φλόγα της Νιώτης. Πολύ ωραίο, είναι του Τάκη Χατζιαναγνώστου. Για παιδιά 10 χρονών και πάνω. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή, θα μπορούσα να το βάλω στη φάση. Δείξω λίγο και την τέτοια, αν και δεν διαβάζετε, θα σας πω. Λέει για την. Περίμενε, λέει. Είναι στοιχεία που δεσμεύουν τον άνθρωπο. Είναι και στους Περσικούς πολέμους, αν δεν κάνω λάθος. Λέει για την ιστορία ενός εφήβου και καλά στους Περσικούς πολέμους. Είναι, θα το έθετα ως το αντίστοιχο εφηβικό βιβλίο που θα διάβαζε κάποιος έφηβος μεγαλώνοντας, μάλλον παιδικό βιβλίο, πριν να πάει στην κάθοδο των μυρίων. Δηλαδή, πιάσε αυτό όταν είσαι παιδί και μετά διάβασε και την κάθοδο των μυρίων. Δηλαδή, ναι. Ήταν πολύ ωραίο, μου άρεσε πάρα πολύ. Επίσης, είναι αυτό η Άγκυρα, Πατάκης Άγκυρα, κάναν πολύ ωραία δουλειά. Βλέπετε, είναι εκδόσεις Άγκυρα, έχει τη λογοτεχνική βιβλιοθήκη. Βγάζαν ωραίες σειρές. Πρέπει να βγαίνουν ακόμα, φαντάζομαι. Λοιπόν, πλέον δεν διαβάζω εφηβική λογοτεχνία, αλλά. Εν τω μεταξύ, αυτό ήρθε πολύ μετά. Αρχή γυμνασίου μου, από Δευτέρα γυμνασίου, όταν μου το έκαναν δώρο. Λοιπόν. Και που λέτε, πήγα στο γυμνάσιο. Στο γυμνάσιο το παράδοξο είναι, ενώ είχε δύο βιβλιοθήκες και καλά,
ήταν τελείως. Εν τω μεταξύ ήταν το γυμνάσιο, ήταν απογοήτευση. Πας από ένα δημοτικό το οποίο ήταν πολύ όμορφο, υπέροχο με αυτά που είχε, και πας στο γυμνάσιο. Το αστείο ποιο ήταν. Στο γυμνάσιο, όλα τα παιδιά με κοροϊδεύαν. Ήμουν ο μόνος που προσπαθούσα και το είχα, ρε παιδί μου. Ήμουν σε φάση, δανειζόμουν βιβλία. Είχαν 2-3 βιβλιοθήκες και πήγαινα και. Επίσης το αστείο είναι, και τώρα που το σκέφτομαι, εκνευρίζομαι, ότι πήγαινα να δανειστώ βιβλία και οι καθηγητές δυσανασχετούσαν. Δηλαδή, ρε φίλε, πήγαινε να του πει: θέλω να δανειστώ 1-2 βιβλία από τη βιβλιοθήκη, και μόνο με τόση αγκαρία, τόσο τέτοιο, ότι πραγματικά. Τέλος πάντων, ναι, ήταν λίγο πικρή. Ήταν αυτές, θυμάστε τις. Εμείς τις προλάβαμε, καινούργια δεν ξέρω κατά πόσο. Αυτές οι γκρι βιβλιοθήκες, οι σιδερένιες με το γυαλί μπροστά, που είχαν αυτή την κλειδαριά, τη Locker, τη Citarotti, που είχε ωραίες κλειδαριές αυτές, δεν λέω, ωραίες οι βιβλιοθήκες αυτές. Οι πανάρχες του 80, αρχές 90, ρε παιδί μου, αυτές οι βιβλιοθήκες. Είχαν τρεις τέτοιες στη σειρά. Στη μία είχε μόνο κυκλοπαίδες και στην άλλη είχε κάνει 2-3 βιβλία. Από αυτά δυστυχώς δεν αξίζανε πάρα πολλά, όσα αξίζανε τα είχα διαβάσει. Και μετά εκεί κάπου αγάπησα, ήταν η πρώτη επαφή με Papyrus Larousse Britannica. Στα παλιά τα χρόνια λοιπόν, όχι τόσο παλιά, πριν από 20 χρόνια περίπου, Papyrus Larousse Britannica. Τόσο ωραίο αυτή η εγκυκλοπαίδεια. Ναι, στο γυμνάσιο είχε χάλια βιβλιοθήκη, πραγματικά. Ήταν το. Αλλά θα σας πω, εξελίσσεται πολύ ωραία στην πορεία. Στο γυμνάσιο ήταν μια απελπισία και το αστείο ποιο ήταν, οι καθηγητές δεν συγκινούνταν πολύ για να σου δώσουν να κάνει. Με τον καυγά κάθε φορά για να μου δώσουν ένα βιβλίο. Και το αστείο είναι ότι όλοι οι συμμαθητές μου την είχαν στημένη και κάθε φορά που πήγαινα να δανειστώ ένα βιβλίο, μετά άργησε το δούλεμα και το κάζο. Θυμάμαι πρώτη γυμνασίου, επειδή για κάποιο λόγο χρησιμοποιούσα πιο σύνθετο λεξιλόγιο, είχα χρησιμοποιήσει σε κάποια φάση που είχα τσαντιστεί και είχα νευριάσει με ένα παιδί γιατί κάτι μου είχε κάνει. Και ρε παιδί μου, επειδή μου την έσπαγανε κάποια πράγματα που μου κάνανε, και λέω σε έναν, λέω, δεν μπορώ όλη την ώρα να με κριτικάρεις και αυτά. Και τώρα σκέψου, όλα τα παιδιά του γυμνασίου της πρώτης, ρε παιδί μου, που ήμασταν στην τάξη, μου το είχαν κολλήσει. Δηλαδή σε φάση, τους είχε φανεί τόσο περίεργη λέξη κριτικάρεις, και μετά μου είχε βγει τόσο αβίαστα. Γιατί το συνειδητοποιώ τώρα μεγαλώνοντας, ότι όσο πιο πολύ διαβάζεις, τόσο πιο πολύ σου βγαίνουν λέξεις οι οποίες φεύγουν αβίαστα από μέσα, ρε παιδί μου. Το λεξιλόγιο σου και ο τρόπος που εκφράζεσαι ανοίγει από μόνος του. Λοιπόν, και που είχε κάνει εντύπωση, ρε παιδί μου, κάτι το οποίο είχε βγει τόσο αβίαστα από μέσα μου σαν μια λέξη, να μην μπορεί να το καταλάβει κανένας, θα πει κριτικάρεις, ρε φίλε. Και τους είχαν φανεί τόσο περίεργο που για ένα χρόνο μου είχαν κάνει τη ζωή μαρτύριο στο πρώτο γυμνασίου. Το κάζο πήγαινε σύννεφο, πραγματικά. Τέλος πάντων, ωραία χρόνια, δημιουργικά. Το μεταξύ είναι η φάση, τα έχω αποθήσει τόσο πολύ αυτά από τη μνήμη μου, ρε παιδί μου. Που τώρα κάθομαι τα σκέφτομαι και πραγματικά μου γυρίζει το μυαλά ανάποδο. Δηλαδή τα παιδιά είναι πολύ σκληρά. Και όχι μόνο είναι πολύ σκληρά, είναι γαμισέτα. Όχι ότι μεγαλώνοντας αλλάζουν, αλλά τουλάχιστον δεν μιλάνε τόσο εύκολα. Κάποιοι τα κρατάνε για τον εαυτό τους λίγο περισσότερο, το οποίο είναι καλό σε τελική ανάλυση. Και μετά ξεκινήσανε σιγά σιγά, διάφορα όμορφα. Εν τω μεταξύ, αυτό είναι το καβατζωμένο από τον αδερφό μου. Το έχει βρει ο αδερφός μου Παρασκευάς, αν δεν κάνω λάθος. Ή ο Παναγιώτης, δεν ξέρω. Oliver Twist. Ναι, εντάξει, Carlos Dickens. Είναι αυτά τα κλασικά, τα ωραία, ρε παιδί μου. Μετά, Ρομπέν των Δασών. Ποιος δεν έχει διαβάσει Ρομπέν των Δασών. Εν τω μεταξύ, είναι κάτι εκδόσεις, λες, ρε 20 τώρα. Όλα αυτά ήταν εκεί, αρχές του 2000 ήταν όλα αυτά. Είχα διαβάσει. Ποιο άλλο είχα διαβάσει? Το Hawk Finn είχα διαβάσει. Το είχα δανειστεί από το σχολείο το Hawk Finn. Όλα τα αφηβικά τα ωραία. Και κάπου τότε, εκεί στο 2000, Sky Mitty η De Agostini. 2002. Η De Agostini λοιπόν, όσο και να μην το τέτοιο, και πραγματικά η De Agostini ήταν. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το follow. Ρομπέν των Δασών είναι λατρεία. Και όχι μόνο, όλα. Μ' άρεσε πάρα πολύ το Άγραφο Τέλος, το οποίο το έχω εκεί πίσω και δεν το έβγαλα για κάποιο λόγο. Άγραφο Τέλος δεν ήταν, ποιο ήταν. Και το Άρας Μπούλμπα ήταν. Το Άρας Μπούλμπα, του Μπούλμα, πώ το πω. Συγγνώμη. Ποιο είναι, τι το έχω. Ο Τάρας Μπούλμπα του Γκουγκόλ. Το έχω εκεί πίσω, δεν το έχω βγάλει. Λοιπόν, ήταν αυτά τα ωραία.
Λοιπόν, Sky Meet την Τεγκοστίνη. Εν τω μεταξύ από την Τεγκοστίνη, αυτό το κακό, ότι επειδή δεν είχα χαρτζηλίκια πολλά τότε, μάζευα τα λεφτά μου, σκεφτείτε με τον αδερφό μου, στο δημοτικό παίρναμε 150 δραχμές τη μέρα. Οπότε δεν ήμουν και πολύ της οικονομίας παιδί. Ό,τι μπορούσα και μάζευα τέτοια, τότε είχαν βγει λοιπόν τα Τεγκοστίνη. Και μ' άρεσαν πάρα πολύ αυτά τα δουλειά. Δυστυχώς δεν κατάφερα να τα μαζέψω όλα. Η έκπληξή μου ήταν ότι στο κατηχητικό του χωριού ο ιερέας είχε καταφέρει τα είχε μαζέψει όλα τα βιβλία. Πραγματικά τα είδα λίγο μεγαλώνοντας, πιο μεγάλος αυτά και είχα εντυπωσιαστεί. Βέβαια χαρά μου πήγαν γιατί ποτέ κανένας δεν δανείστηκε αυτά για να τα διαβάσει εκεί. Ακόμα υπάρχουν και τα ζηλεύω αυτά τα βιβλία εκεί πέρα. Λοιπόν, το πρώτο που είχαν βγάλει τότε η Τεγκοστίνη. Ας είναι καλά, δηλαδή πραγματικά μπορεί οτιδήποτε Τεγκοστίνη, αλλά το πρώτο που είχε βγάλει ήταν το «Χωρίς οικογένεια» του Έκτορ Μαλό. Πραγματικά ήταν, έχω μέσα και 2002. Λοιπόν, τότε είχα ανακαλύψει ότι είχα ανακαλύψει και τον τρόπο που βάζω υπογραφή. Εν μεταξύ, πάντα έβλεπα και τώρα μεγαλώνω την υπογραφή μου. Η υπογραφή μου από τότε είναι διανυσματική. Τώρα βέβαια δεν έχω αλλάξει ελάχιστα, αλλά πάντα έχει ένα τέτοιο, δηλαδή δείτε. Βέβαια έχει αλλάξει λίγο, αλλά το τελείωμα με το διάνυσμα που είναι σαν ουρά διαβόλου, πάντα το έχω μικρό. Δεν ξέρω γιατί, αλλά. Λοιπόν, η Εντεκοστίνη είχε βγάλει μια υπέροχη συλλογή με αρχαία ελληνική λεγραμματεία. Την είχα λατρέψει και τώρα δεν μπορώ να την αγοράσω. Λοιπόν, θα σου πω πού μπορεί να τα βρει άμα είσαι από Αθήνα. Επειδή και εγώ πρόσφατα τα έμαθα, θα σα δείξω τώρα λίγο. Εν τω μεταξύ, μισό. Λοιπόν, η αγαπημένη μου σειρά τη Εντεκοστίνη είναι η εξής. Αυτή εδώ. Αυτά τα μήνυμα τέτοια. Τέλος πάντων, όσοι έχετε ασχοληθεί με το θέμα της Τεγκοστίνη, ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να βρει κάποιος να διαβάσει αυτά εδώ και να τα τέτοια. Υπάρχει στα κτέλ στο Κηφισό. Και νομίζω ο Κηφισός δεν είναι στην Αθήνα. Λοιπόν, έχει 1-2 βιβλιοπωλεία. Εκεί πέρα θα τα βρείτε όλα όσοι πάτε. Χαμός γίνεται και πολύ φθηνά. Πολύ όμορφο βιβλίο. Πολύ ωραίο. Τώρα, για κάποιο λόγο μεγαλώνω στο Oliver Twist. Δεν μ' άρεσε τόσο. Ενώ σε φάση ιστορία του Oliver Twist, αλλά όταν το διάβαζα, μ' άρεσε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Λοιπόν. Και. Ναι, όσοι τα ψάχνετε πάντως, πάτε εκεί και φυσό στα βιβλιοπωλεία που υπάρχουν στα κτέλ. Υπάρχουν, θα τα βρείτε. Σίγουρα και υπάρχουν αυτό εδώ μαζί με την κασετίνα 250 ευρώ, πόσο το έχει, που είναι όλα. Μια φίλη τα έχει αγοράσει όλα και καθόμουν και έβλεπα τη βιβλιοθήκη και λέω ρε φίλε, πραγματικά κατάφερε να τα πάρει όλα. Ήτανε μπομπα. Γιατί κλασικά η Τεγκοστίνη είχε το εξής, τα έβγαζε και μετά έπρεπε να γίνει συνδρομητής. Γιατί σταματούσε. Και εγώ δεν είχα ποτέ στη ζωή μου 50 ευρώ, γιατί τότε είχε έρθει και το ευρώ. 50 ευρώ που είχε για τη συνδρομή του χρόνου. Οπότε ο μπαμπάς μου δεν μου δίνει 50 ευρώ, υπήρχε περίπτωση να μου δώσει 50 ευρώ για να. Τώρα κάθομαι και σκέφτομαι τα χαρτιλίκια που παίρνουν οι μαθητές μου. Και λέω ρε φίλε, 50 ευρώ το χρόνο δεν έπαιρνα για να πάω να κάνω μια σύνδρομη. Και τέλος πάντων ήταν ωραίες εποχές. Λοιπόν, Τεγκοστίνη, πονεμένη ιστορία, το πρώτο τεύχος. Ένα και 99. Κάποια είχαν και 99 λεπτά. 1 και 99 νομίζω ήταν. Και έπαιρνε άντε μέχρι και το δεύτερο τρίτο ερχόταν και μετά κράπηκε να παίρνει συνδρομές, ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν τα έβγαζε, έστελνε τα δύο πρώτα τρία, κολούσες και μετά όσοι ήταν και πηγαίνανε με συνδρομή, τέλος. Αλλά είναι αυτά τα ωραία, ρε παιδί μου, εντάξει. Τώρα σε κάποιους μπορεί να φάνουν χαζά. Σου πει, ρε παιδί μου, δεν είχες 50 ευρώ τότε για να κάνει. Οι προτεραιότητες ήταν άλλες τότε. Με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν αυτά τα 50 ευρώ για να έχεις αυτή την πρόσβαση. Και η Τεγκοστίνη φταίει λοιπόν, Έκτρος Μαλό, χωρίς οικογένεια. Υπάρχει και το Με οικογένεια, το οποίο δεν το έχω διαβάσει. Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραία ιστορία. Μετά ήρθε. Εντάξει. Ήταν η Τεγκοστίνη η αιτία να ανακαλύψω τον Ιούλιο Βέρν. Δεν τον ήξερα τον Ιούλιο Βέρν. 20.000, σας το έχω ξαναδείξει. 20.000 λεύγες κάτω από τη θάλασσα. Αυτό εδώ ήταν η απαρχή για να μάθω τον Ιούλιο Βέρν. Και αυτό το 2000 είναι μέσα. Και ήταν ωραία γιατί είχαν και εικόνες. Λοιπόν, κάπου νομίζω το έχω ξαναδείξει.
Αλλά τώρα να πάω λίγο στα γρήγορα, μήπως βρω καμιά εικόνα. Α, είχε και εικονογράφηση και μ' άρεσαν γενικά. Πάντα εκτιμούσα τα βιβλία με εικονογράφηση. Μπορεί να μην ήταν κάτι το ιδιαίτερο, αλλά έκανε, ήταν ένα addition στην εικόνα που έκανε στο μυαλό σου. Το επικογένεια από μήνυμα, πρέπει να το πάρω. Πάντα σκεφτόμουν ότι θέλω να το πάρω για να το συμπληρώσω μαζί με αυτό. Αλλά θα ήθελα το αντίστοιχο, γιατί είναι και αυτό με κόκκινο. Ξέρετε, δείτε τι όμορφη έκδοση. Χρυσά γράμματα με κόκκινο ψευτοδερματόδετο και καλά. Ήταν πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ωραία έκδοση. Μετά ήρθε το Νησί των Θησαυρών. Τι ωραίο. Γενικά πάνε όλα μαζί σαν addition, ρε παιδί μου. Βέβαια, έτυχε να διαβάσω ένα δανειστό και τα υπόλοιπα του Verne που είχε τότε με το θάνατο του νέου, όπως είναι μυστηρώδης νήσους, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι λεγότανε. Λοιπόν, πολύ ωραίο. Και μετά, εντάξει τώρα, Ρομισόνας Κρούσος. Θυμάμαι πολλές φορές, γενικά το στυλ το πειρατικό, αυτά τα ταξίδια που χάνονται στον ωκεανό, ρε παιδί μου, για κάποιο λόγο μου άρεσαν πολύ περισσότερο από τα διαστημικά, από οτιδήποτε. Δηλαδή, η πειρατική ζωή, όλα αυτά τα ωραία, το να είσαι εξερευνητής, να ανακαλύψεις καινούργια μέρη, ήταν τόσο εντυπωσιακό. Θυμάμαι κάθε φορά που άνοιγα ένα από αυτά να τα διαβάσω, ήταν και ένα ταξίδι. Θυμάμαι τότε που διάβασα τον Ρομπισόνα Κρούσο, ρε παιδί μου, ήμουνα σε φάση. Επίσης ποτέ μου δεν κατάλαβα γιατί τον έβγαλε Παρασκευά. Εν τω μεταξύ το fun fact, τον αδερφό μου λένε Παρασκευά. Αλλά στα ελληνικά έχει νόημα. Στα αγγλικά όταν συνειδητοποίησα τον έβγαλε απλά Friday. Ήμουν σε φάση ρε παιδί μου, γιατί στο διαβάζει στα ελληνικά. Οπότε ξέρεις είναι το άκυρο πως ένας Άγγλος έβγαλε ένα θα γίνει Παρασκευά. Και μετά συνειδητοποίησε μεγαλώντας τον είπε Friday στην ουσία. Εντάξει εμείς το μεταφράσαμε Παρασκευά. Αλλά τον έβγαλε Friday. Και λες άμα την τρελά μου, τι τον έπιασε. Εν τω μεταξύ. Defoe έχει βγάλει κι άλλα πολύ ωραία βιβλία. Το οποίο δεν θυμάμαι τώρα ποια είναι, αλλά έχει βγάλει άλλα 2-3 πάρα πολύ ωραία βιβλία. Και ήταν αρκετά σαρωτικό στην εποχή του ο Defoe. Πραγματικά είχε κινήσει αναταραχή με αυτά που έγραφε. Λοιπόν, και ένα από τα πράγματα που μου έκαναν εντύπωση μεγαλώνοντας είναι ότι ρε παιδί μου. Πολλά από τα παιδιά τα σημερινά που έχει τύχει να γνωρίσω, γιατί μέσα στο χώρο ρε παιδί μου κι εγώ, καθηγητή σήμερα, καλή ώρα Παρασκευάς, όταν τον πρωτογνώρισε, εν τω μεταξύ είναι αυτή η εικόνα που έχεις με το μουσικέτο, με τα τέτοια για τον Ρομπίσονα Κρούσο. Λοιπόν, μου έκανε εντύπωση μεγαλώντας ρε παιδί μου και μετέπειτα καθώς έγινε καθηγητής, έτυχε πολλές φορές να μιλάω κατά τη διάρκεια του μαθήματος, όταν κάνουμε διάλειμμα οτιδήποτε με τα παιδιά ή όταν το φέρει κουβέντα άμα κάνει κάποια παραβολή, ενώ αντιπαραβολή μάλλον, συγγνώμη, και επίσης πολύ ωραίο εκεί που βρήκε την κατσίκα μέσα τραυματισμένη μέσα στη σπηλιά και συζητούσαμε ρε παιδί μου και μου κάνει εντύπωση ότι τα παιδιά των τελευταίων 10 χρόνων, δεν θα πω παραπέρα, τα μαθητές των τελευταίων 10 χρόνων δεν έχουν τόσο μεγάλη επαφή με την κλασική λογοτεχνία. Και όταν λέω κλασική λογοτεχνία, αυτά που σε πολλούς από εμάς θα φαινόταν ως αυτονόητα. Δηλαδή, Ρομπίσονας Κρούσος. Τώρα, βέβαια, κάθομαι και σκέφτομαι ότι και ο αδερφός μου δεν τα έχει διαβάσει αυτά. Οπότε, ναι, είναι, ξέρεις, μερικές φορές σου κάνει εντύπωση, αλλά ξέρεις ότι και στο σπίτι που τα έχεις, λίγοι ασχολούνται. Απλά μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι καλό ή κακό. Υπάρχουν πάρα πολλοί κοινή πλειοψηφία, γιατί συνειδητοποιώ ότι μεγαλώνοντας τελικά εγώ ήμουν η πλειοψηφία σε όλο αυτό και πολλοί αρκετοί από εμάς, αλλά ρε παιδί μου, ότι δεν θεωρούμε μέσα στο μυαλό μας αυτονόητο ότι μεγαλώνοντας κάποιος έχει διαβάσει τα βασικά. Και όταν λέω βασικά εννοώ ρε παιδί μου τα πολύ βασικά. Δηλαδή τώρα έναν Oliver Twist, ένα γύρο του κόσμου σε 80 μέρες. Εντάξει. Ειδικά ο γύρος του κόσμου σε 80 μέρες παίζει να είναι πολύ πιο πολύ διαβασμένος από ότι το 20.000 λεύγεις κατά τη θάλασσα. Ένα Hawk Finn, ένα Oliver Twist, καλά Oliver Twist παίζει, αλλά τελικά όχι, δεν ισχύει αυτό. Ειδικά τώρα κλασικά Ρομπίσονας Κρούσος, ας πάντα. Τα παράπονα ενός μεγαλώνοντας. Λοιπόν, και μετέπειτα ρε παιδί μου στο γυμνάσιο για να συνεχίσω την ιστορία, πάω στο... Φεύγω από το γυμνάσιο, φτωχά τα πράγματα, αλλά τουλάχιστον είχα άλλες πηγές. Εκεί απέκτησα τα πρώτα με βιβλία, ήταν άλλη φάση. Πάω στο Λύκειο. Και στο Λύκειο ήταν ο παράδεισος.
πιστεύω ότι μέχρι και σήμερα αυτό που είχαμε εμείς στο Λύκειο, στο νησί εδώ πέρα, στη Μύρινα, δεν το έχω ξανασυναντήσει ποτέ στη ζωή μου. Σκεφτείτε τώρα μία αίθουσα, η οποία μόλις την είχαν φτιάξει. Είχανε, εντωμεταξύ μετέπειτα χάλασε, έμαθα ότι δεν ήταν τόσο τέτοιο, αλλά σκεφτείτε ότι ήταν όλο ξύλο κάτω, παρκέρε παιδί μου, και είχε βιβλιοθήκες και στο κέντρο είχε δύο τραπέζια ξύλα, μικρή ήταν, δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο, αλλά ήταν αυτό το κόζι, ξαφνικά άνοιγε στην πόρτα και έπαινε σε έναν άλλο κόσμο. Επίσης υπήρχε το γραφείο, και ήταν η Ολυμπία. Τέλος πάντων, ήταν η κυρία Ολυμπία, καθηγήτρια φυσικής και αυτή, η οποία ήταν αυτό. Τους φυσικούς και κάποιο λόγο τους στέλνανε πάντα στην βιβλιοθήκη, κάποιους από αυτούς. Τότε που είχαμε πλεόνασμα σε φυσικούς. Λοιπόν, τους στέλνανε στη βιβλιοθήκη να εκτελούν χρέη βιβλιοθηκάριου. Α, τότε τα παλιά, τα καλά τα χρόνια που το κράτος είχε να πληρώνει για καθηγητές. Και. Είχε το γραφείο της, αυτή την όλη τη μέρα εκεί μέσα. Τα οργάνωνε, τα φτιάχνα από εδώ από εκεί. Είχε 2-3 υπολογιστές, η πρώτη μου επαφή με το ίντερνετ ήταν τότε. Και είχε τα πάντα. Βέβαια, αλήθεια να σκέφτομαι ότι δεν την είχα εκμεταλλευτεί τόσο όσο θα ήθελα αυτή τη βιβλιοθήκη. Αλλά ήταν τρομερή φάση. Στον κόσμο του Fortnite, του 4K, της κατοστάρας γραμμής. Καλά, και μην φανταστείς ότι κι εγώ, δηλαδή τώρα το τελευταίο διάστημα, επειδή παίζω πάλι Dota, έχω λατώσει το πόσο διαβάζω. Να πεις, πέρασε μια πολύ γεμάτη χρονιά. Η αλήθεια είναι ότι το 2020 έφτασα 225 βιβλία. Δεν έχω διαβάσει ποτέ στη ζωή μου τόσα βιβλία μαζεμένα. Οπότε προσωπικά μπούκωσα λίγο, με αποτέλεσμα να κόψω λίγο. Αλλά ναι, εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι ξέρεις, ξεφεύγεις στο ρυθμό. Αλλά μην νομίζεις, και παλιά που δεν υπήρχαν τα 4K και τα εκατοστάρες γραμμές, φάνηκε πόσοι έχουν εκατοστάρες. Έχω πάρα πολύ, αλλά. Πες ότι δεν, ούτε κινητά, ούτε οτιδήποτε, ρε παιδί μου. Πόσοι διαβάζανε τότε, Δημήτρη? Δεν ήταν και πάρα πολύ. Γιατί στη βιβλιοθήκη θυμάμαι από όσους, ολόκληρο το Λύκειο, ρε παιδί μου, εγώ και κανένα δυο ακόμα να πηγαίναμε για να διαβάσουμε. Τότε είχα βρει μια πολύ ωραία σειρά με How to Make It βιβλία, που είχε με ξυλό, κατασκευές, με ηλεκτρολογικά, με υπολογιστές, με και τα διάβαζα αυτά εκεί πέρα. Έπαιρνες εννομαξή ησυχία, έξω χαμός, μέσα η απόλυτη ησυχία, ρε παιδί μου, και ήταν παράδεισος. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι σε μικρή ηλικία για να διαβάσεις πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες, ισχύει αυτό. Κατάλληλες ηθίκες, να κάτσουν όλοι οι πλανήτες σε ευθύγραμμη. Λοιπόν, τουλάχιστον μπορεί να δούνε ως ταινία. Ναι, ισχύει αυτό. Γιατί πολλές φορές, πολλές ταινίες, ρε παιδί μου, είναι. Σου δίνω ένα ένασμα για αρχή. Η αλήθεια είναι ότι άμα το δεις ταινία, δύσκολο θα το πιάσεις ως βιβλίο. Ενώ το αντίθετο είναι πιο σίγουρο πάντα. Ξαναλέω, εμένα αυτό που μου έκανε πάντα εντύπωση είναι ότι καλώς ή κακώς έχουμε πολύ μικρή επαφή και κατά πλειοψηφία αυτοί που διαβάζουν είναι γυναίκες, κορίτσια. Τα κορίτσια διαβάζουν πολύ περισσότερο από τα αγόρια. Και το συνειδητοποιώ και μεγαλώνοντας, και τώρα ειδικά με το Bookstagram το 90% είναι γυναίκες, μόνο κάνα 2-3 άντρες είναι. Οι άντρες των θετικών επιστημών, όσοι ασχολήθηκαν, δεν διάβασε ποτέ κανένας, δηλαδή είναι λίγοι των θετικών επιστημών, πιο πολλοί είναι όσοι ασχολήθηκαν με φιλολογία που είναι προς τα εκεί πέρα, προς την τέτοια του διαβάσματος. Λοιπόν, Harry Potter, μετά την πρώτη ταινία πήγα και πρώτη βιβλία. Βέβαια, το Harry Potter ήταν η φάση ότι πολλοί, ακόμα και αυτοί που δεν διαβάζανε, τα βιβλία του Harry Potter τα πήρανε. Δηλαδή αυτό είναι μια καλύτερη. Μπορεί να κατηγορούμε τη Rowling και οτιδήποτε και να είναι πολύ περίεργη ως άνθρωπος, αλλά το Harry Potter ήταν μια πολύ αρχή. Όπως και μετέπειτα και όταν μάθαμε εδώ Ελλάδα λίγο παραπάνω τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, που ως έφηβοι περισσότεροι πήραν τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και ασχολήθηκαν με τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Λοιπόν, συμφωνώ, αλλά οι πειρασμοί είναι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ότι οι πειρασμοί είναι περισσότεροι, χαίρομαι πολύ. Και τι. Τώρα, εντάξει, ναι. Αλλά τότε, ρε παιδί μου. Γι' αυτό είναι εθιστικό το DIY. Δηλαδή, αν βάλω σε ώρες τα βίντεο που βλέπω, σε τέτοιο πιο πολύ φτιάξει το μόνο. Σήμερα βλέπω πώς να φτιάξει καλώδια για πληκτρολόγια και να κάνει αυτά που είναι σε σπήρα. Όσοι ξέρετε από τα μηχανικά πληκτρολόγια. Τέλος πάντων, καθόμουν 5 η ώρα το πρωί, έπινα καφέ και έβλεπα πώς να κάνεις κολλήσεις με καλώδια και άλλα τέτοια ωραία.
Τέλος πάντων, έχω κάνει και εγώ DIY, DIY βίντεο στο κανάλι. Είχα τη σειρά το BC Manga. Δεν ξέρω αν το έχετε παρακολουθήσει. Είναι πολύ ωραία σειρά. Έβγαζα ένα επεισόδιο το χρόνο μεν, αλλά έχω αρκετά to the point βίντεο και είναι αρκετά ωραίο. Λοιπόν, γι' αυτό η κλίση μου ήταν λίγο προς τα εκεί, γιατί μ' άρεσαν και τα πρακτικά, μ' άρεσαν και όλα αυτά. Αλλά σε γενικές γραμμές, ευχαριστώ για τον donate της. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, άμα ξεκινήσει με ένα βίντεο κολλάς και ναι, αν σ' αρέσει κάτι, πάπα σε ρί. Game, είχα φτιάξει για φωτισμό βίντεο τέτοια, ναι, είχα φτιάξει πώς να κάνεις το πληκτρολόγιο σου τέτοιο για καλό. Το καλύτερο DIY είναι αυτό που είχα φτιάξει για καλώδια. Και ήταν να σε φάσει, δεν το είχα δει κάπου τότε, αν και συνειδητοποιήσω ότι υπάρχει, αλλά δεν το είχα δει ποτέ κάπου. Θα σας δείξω τώρα τη μαγιά για το υπέρτατο DIY. Το βίντεο είναι ο PC Manga τακτοποιεί τα καλώδια σας. Και πραγματικά είναι το υπέρτατο. Γενικά το πρόβλημα με τα καλώδια. Εντάξει, πάμε λίγο αλλού, αλλά δεν πειράζει. Ένα μικρό break από τα βιβλία. Είναι το ότι δεν ξέρεις πώς να τα τυλίξεις οτιδήποτε. Βέβαια, πολλές εταιρείες σου βάζουν αυτό τη βλακιούλα που έχει το βέλκρο, αλλά σε βάζουν ξεχωριστά. Ενώ για παράδειγμα, απλά παίρνεις ένα βέλκρο. Ή το πιο απλό DIY που μπορεί να φτιάξει κάποιο. Παίρνεις ένα βέλκρο. Το βλέπεις. Οπ. Και απλά πατάς ένα συρραπτικό εδώ. Δηλαδή είναι το πιο απλό πράγμα, αλλά πάρα πολλοί κλαίγονται για καλώδια. Και με το που το βάλεις αυτό εδώ το πράγμα, κατευθείαν έχεις, δεν χάνεται ποτέ. Το βέλκρο δεν χαλάει σχεδόν ποτέ, άμα είναι καλής ποιότητας. Και ξαφνικά έχεις ένα καλώδιο τακτοποιημένο, παπ, πάρτο. Και είσαι κυριλέ. Τρεις μαλακίες κάθομαι και κάνω, αλλά πέρα από αυτό, σε φάση μου αρέσουν πάρα πολύ όλα αυτά. Δηλαδή, απλά χαζά πραγματάκια τα οποία σου λύνουν τα χέρια. Αυτό είναι το ωραίο με τα DIY. Λοιπόν, αυτό ήταν και τα βίντεο που έκανα τότε το PC Mangas και είχα βγάλει ολόκληρο επεισόδιο από αυτό που λέτε. Αλλά ήταν πολύ ωραίο. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Σκέψου τώρα. Και από τότε έχω βρει τη χαρά μου. Δηλαδή, ρε παιδί μου, κυκλοφορώ. Τα έχω οργανωμένα τα καλώδια μου. Δεν μπερδεύονται. Δεν. Οπότε είμαι κυριλές. Λοιπόν, τέλος πάντων, ναι. Super Retroid πώς θέλω ότι έφτιαχνε DS3. Τι είναι το DS3? 3DS. Ναι, λοιπόν, η μουσική που χρησιμοποιώ, παιδιά, την έχω ψάξει και επειδή έφαγα πολύ καιρό ψάχνοντας να βρω λύση, πέρα από μια playlist που είχα βρει με κλασική, υπάρχει ένας τυπάς, ο οποίος ήταν ο Alpha Gaming, πώς ήταν, τώρα το έχει αλλάξει στο προσωπικό του, ο οποίος ήταν streamer και έφτιαξε μια εταιρεία η οποία ανέλαβε να κάνει playlist με τραγούδια τα οποία είναι copyright free. Γιατί ήξερε το μεγάλο πρόβλημα, όλο είναι μουσικός αυτός και gamer, αλλά κυρίως stream για μουσική κάνει, είναι από τους πολύ ωραίους, δίνει πολύ ωραίες συμβουλές στο τέτοιο. Έχει φτιάξει μια σειρά από playlists η οποία λέγεται Stream Beats. Ψάξτε το, έχει 4 playlists. Είναι το EDM, το Synthwave, Hip Hop και Lo-Fi. Αυτή τη στιγμή εγώ τι έχω, αυτή τη στιγμή παίζει να έχω το Lo-Fi, έχω Lo-Fi, το οποίο είναι πολύ καλό. Λοιπόν, Dual Shock, α, καλή φάση. Ωραία, ήταν πολύ ωραία σειρά, απλά σε φάση για να τα φτιάξεις αυτά, ήθελε πράγματα τα οποία ήθελε χρόνο, ήθελε πολλά και τότε ούτε κάμερες καλές είχα, ούτε φώτα καλά, θα μπορούσα να φτιάξω και άλλα πράγματα. Αλλά ναι, τέλος πάντων, αυτά, το μεταξύ, η φάση διαβάζοντας τώρα DIY βιβλία, σου έρχονται ιδέες, σου έρχονται τόνα, σου έρχονται τ' άλλα. Αλλά να γυρίσουμε λίγο πάλι πίσω στα θέματα βιβλία. Γιατί πάνω κάτω, κλείνοντας αυτό που έλεγα, ότι ρε παιδί μου, καλώς κακώς, αυτά είναι να έχουμε να τα δείχνουμε σε βίντεο. Εγώ να κάνω, παίζει να δώσεις ένα link στο chat. Να σου πω, είναι στο Spotify αυτή τη στιγμή, έχω το Spotify ανοιχτό. Αυτό που θες να κάνεις είναι να ανοίξεις το Spotify και να γράψεις Stream Beats. Έχει τα playlists έτοιμα και στο βγάζει. Δεν είναι κάτι. Μέσα από το Spotify υπάρχουν τα playlists, αποθήκευσέ τα. Ή αν γράψεις, για να τα κατεβάσεις τα τραγούδια, γράψεις Stream Beats στο Google και στα έβγαλε. Αυτή τη στιγμή σου λέω είναι μέσω Spotify όλο, οπότε δεν μπορώ να σου το κάνω share το τέτοιο διαφορετικά, οπότε θα τα βρεις από εκεί μέσα. Spotify, Stream Beats, μπαμ, 4 playlists. Δεν έχεις... Κάνε ένα. Περίμενε, έλα, θα στο ψάξω να στο βρω, περίμενε.
Απλά πρέπει να τα κατεβάσεις. Ενώ στο Spotify απλά μπορείς να τα ακούσεις. Facebook έχεις? Αν έχεις Facebook μπορείς να έχεις Spotify, τζαμπέ. Λοιπόν, για κάτσε να το Streamlabs, Streambeats, να το δω είναι. Λοιπόν, άτσι να στο βρω. Λοιπόν, copy. Απλά είναι μεγάλα τα αρχεία για να τα ακούσω άμα θες. Κατέβασέ τα από εδώ. Λοιπόν, εγώ προσωπικά σας ξαναλέω επιβολεύει το Spotify. Τώρα μία στο YouTube γράψε stream bitch στο YouTube. Κάτσε να στο βρω και αυτό. Περίμενε δύο λεπτάκια. Περίμενε. Αν και δεν νομίζω στο YouTube να υπάρχει το playlist, γιατί είναι ξεχωριστό. Εκεί θα σας γελάσω. Πρέπει να το ανακαλύψω κι εγώ μαζί σου τώρα. Stream bitch. Λοιπόν, υπάρχει στο τέτοιο. Α, Χάρι Χέλλερ είναι αυτός. Κάτσε να το κάνω και subscribe. Τρομερός, τρομερός. Υπάρχει και στο τέτοιο. Τελικά είδε μαζί σου και το, μαζί σου το ανακαλύπτω κι εγώ. Λοιπόν. Είναι πολύ καλός ο τυπάς, είναι πολύ ωραίος και σε φάση είναι πολύ καλός. Τέλος πάντων λοιπόν, και κάπως έτσι που λέτε φτάσαμε στο Λύκειο σιγά σιγά. Όπως στο Λύκειο ήρθε και η άλλη σειρά της Δαγκοστηγής. Σας έκανα ένα μικρό hint. Τα πιο σοβαρά, νομίζω το αστείο, τα πιο σοβαρά βιβλία της λογοτεχνίας. Και πας το πορτρέτο του Dorian Gray, Oscar Wilde. Εν τω μεταξύ σκέφτομαι τώρα μεγαλώντας και καθώς κάνω τα βίντεο αυτό, καθώς συζητάω, ότι παίζει. Πέρα από Ιουλίους Βέρν, πέρα. Ο συγγραφέας που με έχει επηρεάσει περισσότερο στα παιδικά μου και φηβικά μου κυρίως χρόνια, χωρίς να το καταλάβω, είναι ο Όσκαρ Ουάιλντ. Συνειδητοποιώ τώρα μεγαλώνοντας ότι ξέρω πάρα πολλά έργα του, έχω διαβάσει πάρα πολλά έργα, χωρίς να ξέρω τι είναι δικά του. Είτε από εδώ, είτε από εκεί, είτε από παραπέρα, χωρίς να κοιτάω ποτέ ποιος τα γράψε, παίζει τα έχω διαβάσει σχεδόν όλα από τον Όσκαρ Ουάιλντ. Mark Twain. Καλά, άλλος αυτός, αλλά είχε πιο λίγα. Αλλά ναι, Hemingway είχα διαβάσει, αλλά σε φάση αυτός που πιο πολύ διαβασμένος μου παίζει να είναι ο Όσκαρ Ουάιλντ όταν ήμουν έφηβος. Και τότε όταν είχε βγάλει αυτή τη σειρά λοιπόν, το ένα είναι η Απολογία του Σοκράτη. Τρομερό, πολύ ωραίο και πρέπει να το διαβάσετε έστω μία φορά. Υπάρχει και, θα το βρείτε και online προφανώς. Υπάρχει και μέσα στο link που σας είχα στείλει πριν. Λοιπόν, μια φράση είναι που μου έχει μείνει από τότε. Επίσης συνειδητοποίησα ότι ο τρόπος με τον οποίο κάνω τα μαθήματά μου είναι η σοκρατική μέθοδος με ερωτήσεις και απαντήσεις. Ξέρω για ποιο λόγο, αλλά αυτό μου βγαίνει πιο φυσιολογικό να κάνω, δηλαδή μέσω ερωταπαντήσεων. Και η φράση που μου έχει μείνει πάρα πολύ είναι που λέει μέσα ο Πλάτωνας ότι ο Σοκράτης ήταν σαν τη μύγα που απλά κεντρώσε το άλογο, ρε παιδί μου, για να το κρατάει σε γρήγορση. Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η φράση που είχε εκεί μέσα. Και ο Όσκαρ Ουάιλντ, θυμάμαι τώρα. Τρίτη ηλικίου, πρώτη φορά που πήγα φροντιστήριο στη ζωή μου, γιατί δεν βγαίναμε οικονομικά για παραπάνω. Το φροντιστήριο τότε θυμάμαι ήταν 2,5 ώρα ή 3, ή 2,5-3 ώρα το μεσημέρι. Καμιά φορά σχολούσαμε από τις 1,5. Και εγώ τώρα σαν το τέτοιο, μη έχοντας τι να κάνω, καθόμουν στο σχολείο ρε παιδί μου και θυμάμαι τώρα να κάθομαι στο θρανείο και να διαβάζω το Όσκαρ Ουάιλντ, το διάβασα από εδώ. Παράνοια! Με ξέρετε, σας δείξω γραμματοσειρά τώρα. Για ποιο το λόγο δεν βλέπω τώρα που μεγάλωσα. Λοιπόν, η γραμματοσειρά του Όσκαρ Ουάιλντ είναι αυτή εδώ. Και έχω διαβάσει όλο το βιβλίο το τέτοιο μέσα από εδώ. Εν τω μεταξύ μου έχει μείνει τόσο πολύ ο χαρακτήρας του Μπαζίλ, του καλλιτέχνη. Και να κάθομαι τώρα εγώ να είμαι τρίτη λυκείου, σταυροπότη πάνω στον Αθρανίο. Περνάνε να φεύγουν οι καθηγήτρες και καλά, και όσοι ήταν να φύγουν στα σπίτια του, γιατί το σχολείο ήταν ανοιχτό όλη μέρα. Γιατί είχε και ενισχυτικές μετά και εκεί και πόσο πραγματικά το έχω χτίσει αυτό το σχολείο. Καθόμουν και ήμουν σε φάση τώρα. Είχα προφηθεί τόσο πολύ να διάβαζα τον Όσκαρ Ουάιλντ και καθόμουν ρε παιδί μου, γιατί πρέπει να είσαι τόσο και κοντά για να διαβάσει. Εντάξει, βέβαια η αλήθεια είναι ότι πρέπει να έχει άσχετο, πρέπει να έχει μεγάλο συμπιοποιό μου, αλλά anyway, έχω σπάσει τα γυαλιά μου, πρέπει να τα φτιάξω. Λοιπόν, και να κάθομαι έτσι, να διαβάζω τώρα, και να είναι, έρχεται μια καθηγήτρια, εν τω μεταξύ έχω γράψει κι εγώ πίσω, τι λες τώρα. Θα σας διαβάσω τι έχω γράψει από πίσω, λοιπόν. Έρχεται μια καθηγήτρια, με κοιτάει, εν τω μεταξύ είναι βιβλίο το οποίο είναι 671 σελίδες. 671 σελίδες εδώ πέρα. Και να είμαι έτσι. Και εγώ δεν έχω απορροφηθεί γιατί μου άρεσε αυτό που διάβαζα. Συν ότι προσπαθούσα να διαβάσω τι στον Κόρακα λέει. Εν τω μεταξύ διαβάζεται, δεν είναι τόσο δύσκολο. Είναι σχετικά εύκολο.
και να το διαβάζω και να το διαβάζω και να το διαβάζω. Γιατί πάρα πολλοί τα παίρνουν για διακοσμητικά. Να είμαι σε φάση τι γαμάτο. Και να έρχεται η καθηγητρία να μου βλέπει και να με κοιτάει και νομίζω ότι τρολάρω. Και τι κάνει εκεί. Λέω δεν διαβάζω. Έρθω. Σκότω και φεύγει. Εν τω μεταξύ. Επίσης, μικρός για κάποιο λόγο έγραφα αρκετά. Μα να σας διαβάσω τι έχω γράψει. Λέει 11 του 2017 ήταν τελευταία. 17 το πιασα ρε τσάκαλη, μπράβο. Δεν πάνε πολλά χρόνια. Πρέπει να το ξαναδιάβασα τότε. Και λέει, και ακόμη ένα από τα αγαπημένα μου. Εσύ που το διαβάζεις αυτό, μες στον κόπο, μπες μάλλον στον κόπο και διάβασέ το. Θα καταλάβεις αρκετά για τη ματαιοδοξία και την φεδρότητα της ομορφιάς. Ωραία τα γράφω, ωραία τα λέγα. Λοιπόν, 2017, μπράβο. Και... Αλλά τώρα δεν σας το διαβάζω τι λέει, anyway. Και για κάποιο λόγο, επίσης, είναι αυτό το χουί, δεν το έχω κόψει ποτέ. Έχω γράψει από πίσω για κάποιο λόγο ολοκλήρωμα. Τώρα μην ρωτάτε γιατί. Λοιπόν, δεν ξέρω, αυτά τα ωραία τα χαζά. Anyway, ενώ μεταξύ πότε το έχω πάρει. 2004, οπ, πάρτο. Δευτέρα Λυκείου ο Κώστας τότε. Ωραία χρόνια. Και αυτό εδώ, και αυτό ο δεύτερος. Εν τω μεταξύ είναι ακριβώς δεύτερος, είναι Φεβρουάριος του 2004. Τι ωραίες εποχές. Φεβρουάριος του, ακριβώς 19 χρόνια πριν. Καγέρας. 19 χρόνια πριν, τι λες τώρα. Εντάξει. Εν τω μεταξύ για κάποιο λόγο αυτά τα κουβαλάω όταν τα κομίσω, διότι πάντα τα κουβαλάω μαζί μου. Είναι... Χώρο δεν πιάνε. Η απολογία του Σκράτη το έχω διαβάσει κατά 2-3 φορές. Δεν ξέρω, τα λατρεύω αυτά. Σας ξαναλέω τώρα, βέβαια, με πούνε καρδιά γιατί θέλω να πάω να το αγοράσω εγώ. Αλλά δεν είμαι Αθήνα και μάλλον θα αργήσω πολύ να ξανάρθω Αθήνα. Οπότε, όποιος θέλει, όλη τη συλλογή αυτή υπάρχει στα βιβλιοπωλεία που είναι στον Κηφισό. Εκεί στα κτέλια του Κηφισού, μέσα. Νομίζω. Έχει ένα-δύο βιβλία, νομίζω τα είχα πετύχει. Τα είχα δει πρώτη φορά και τελευταία, γιατί μια φορά ζωή μου έχω πάει στην Κηφισό, όταν ήταν να πάω φαντάρο στο Ναύπλιο, που έκανα αεροδρόμιο Κηφισός Ναύπλιο. Λοιπόν. Όσο όχι, δεν έχω διαβάσει. Δηλαδή θα μην φανταστείτε ότι έχω διαβάσει και τα πάντα. Απλά έχει τύχει να έχω διαβάσει λίγο παραπάνω. Άξι. Όχι, δεν έχω διαβάσει. Καλό. Κάτσε να το γκουγκλάρει. Είναι αυτό. Βασική γεμπε. Λοιπόν, για όσο. Τώρα, αυτό που διαβάζω αυτές τις μέρες. Το μεταξύ, έχω μέρες να το πιάσω και έχω ξεχάσει και τι διαβάζω αυτές τις μέρες. Θα σας πω ακριβώς τι διαβάζω. Πρόσφατα διάβασα τον Ένικο, ο οποίος ήταν μπούμπα. Διαβάστε το. Τρομερός ο Ένικος. Πόρε, φίλε, με σάρωσε. Όσοι έχετε δει το Death, Love, Death and Robots, τσεκάρετε το. Θα σας αρέσει πάρα πολύ. Τώρα η αλήθεια είναι, κάτσε να ανοίξω το. Α, επίσης σας είπα. Ανοίγω το τέτοιο. Ανοίγω το. Το Goodreads και βλέπω μπροστά τις μυθοπλασίες του Μπόρχες διαβάζω. Εν τω μεταξύ, για κάποιο λόγο ξεχνάω πάντα τον τίτλο από αυτό το βιβλίο. Έχω διαβάσει μόλις 40 σελίδα. Αλλά ναι, οι μυθοπλασίες του Μπόρχες. Το προηγούμενο που διάβασα ήταν ο Ένικος. Το Πόβ, το Λπόβ, πώς λέγεται ο τέτοιος. Από και στο προφίλ μου, παρεμπιπτόντως. Παρεμπιπτόντως, ναι, γιατί όχι. Κάτσε να σας στείλω τώρα το προφίλ μου, να, όσοι θέλετε να με κάνετε φίλο στο Goodreads. Λάδι να γίνουν πολλοί, άμα έχετε Goodreads. Αφού μιλάμε για βιβλία. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το προφίλ μου. Έχω ξεκινήσει ταπεινά αυτό το χρόνο, γιατί θέλω να το πάω χαλαρά. Συγκεκριμένως, δεν έχει γράψει ούτε βιβλίο όπως ο Σωκράτης, αλλά τα βιβλία είναι από. Α, όχι, όχι. Τώρα πλήσει οι ηχογραφημένες, ζήσε και άρχισα και παρακολουθώ τώρα τελευταία. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για το follow. Προσπαθώ λίγο να καταλάβω το mood του συγκεκριμένου. Ζήσεκ, πώς λέγεται αυτό σε άλλο το. Προσπαθώ να καταλάβω λίγο το τι λέει, αλλά ναι, σε φάση θέλω να τον ψυχολογήσω λίγο για να καταλάβω αν είναι όλα αυτά που λέει έχουν κάποια βάση ή όχι. Τρομερό επίσης μπορεί να διαβάσει κάποιο. Πρόσφατο που το διάβασα και αυτό είναι το Κάπα, μ' άρεσε πάρα πολύ. Εν τω μεταξύ, τώρα σκέφτομαι το τελευταίο δίμηνο, έχω διαβάσει πολλά βιβλία. Μάλλον το τελευταίο τρίμηνο, έχω διαβάσει πολλά βιβλία τα οποία πατάνε μεταξύ λογικής και παράνοιας. Και η αλήθεια είναι ότι εκπλήσωμαι κι εγώ όταν κάθομαι και το σκέφτομαι. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, για κάποιο λόγο έχω βάλει αυτή τη στιγμή ότι διαβάζω 3 ταυτόχρονα, γιατί αυτό κάνω. Τα βάζω, τα βγάζω και τα διαβάζω. Δηλαδή,
πρέπει να τελειώσω τους αδερφούς Καραμαζόφ, θα έχω αφήσει στη μέση, πρέπει να τελειώσω την ιστορία των βάρβαρων προγόνων των σημερινών Ευρωπαίων του Ραφαελίδη και αυτό το έχω αφήσει στη μέση. Αλλά ναι, καμιά φορά διαβάζω και 2-3 ταυτόχρονα. Ταυτόχρονα, ένα σήμερα, ένα αύριο, ένα μεθαύριο, αλλά τεχνικά την ίδια περίοδο μέχρι να τα τελειώσω. Πάντως ναι, ήταν γεμάτη χρονιά η προηγούμενη, θα μπορούσα να πω. Α, αυτό που διάβασα ναι, και μου άρεσε πάρα πολύ, το ημερολόγιο νόσους περί του ανθρώπου του Τουργένιεβ. Εντάξει, δεν υπάρχει. Ήταν απίστευτο, απίστευτο, απίστευτο. Σας λέω, όσοι θέλετε πιάστε τα, νομίζω θα σας αρέσουν τρελά. Τι ώρα. Λοιπόν, και κάπως έτσι, βασικά υπάρχουν, το αστείο είναι ότι υπάρχουν τόσο πολλά βιβλία, τα οποία είναι από δανειστικές βιβλιοθήκες, είναι από... με την πάροδο του χρόνου που διάβασα. Επίσης σιγά σιγά πέρασα και στη μυθολογία και στη μυθοπλασία, βλέπετε πίσω, αυτά εδώ. Υπάρχει μια πολύ ωραία σειρά και θέλω να το κάνω ξεχωριστά σειρά εδώ πέρα, Dragonlance. Έχω διαβάσει τα Forgotten Realms, τα περισσότερα, τα οποία μου άρεσαν πάρα πολύ. Και τώρα έχω πέρασει και στο Dragonlance, είναι η αντίστοιχη... Όπως είναι τα Forgotten Realms, είναι το αντίστοιχο με δράκους ιστορία, είναι χτισμένο σε δράκους περισσότερο. Λοιπόν, και έχω περάσει και σε αυτό το mood. Επίσης, εκεί πέρα το δείχνω κάθε φορά για να το θυμίζω και στον εαυτό μου. Υπάρχουν του Άρχοντα τα περισσότερα τα οποία θέλω να πιάσω τώρα να διαβάσω. Και υπάρχει και αυτή εδώ η πενταλογία, η οποία μου φαίνεται θα πεθάνω όπως το χτύπα ξύλο και δεν θα προλάβω ποτέ να τη διαβάσω. Έφαγα 3 χρόνια, 4 για να μαζέψω και τα 5 τεύχη. Ήταν τόσο δύσκολο να μαζέψεις. Και για το χάρη. Πώς λέγεται, Χαρικείο, ο νεκροσκόπος, τα 5 τεύχη του νεκροσκόπου. Λοιπόν, ή ο Χαρικείο είναι, όχι, ο Χαρικείο είναι από άλλο, Χαρικείο είναι από άλλο. Πώς πω, δεν θυμάμαι, anyway. Και κάποια στιγμή πρέπει να τα διαβάσω και αυτά. Και η φάση είναι ότι κάθε φορά πιάνω κάτι καινούργιο. Είναι, λέω θα το διαβάσω, όπ, κάτσε να διαβάσω τον περιττό άνθρωπο, το μυρολόγιο του περιττού άνθρωπου, όπ, κάτσε να διαβάσω Μπόρχες. Με έπιασε τώρα ο καημός και μένα να πιάσω να διαβάσω Μπόρχες. Ωραία τα λέει. Η αλήθεια είναι ότι ο Μπόρχες είναι πιο σύνθετος από πολλούς άλλους που έχω πιάσει. Αλλά. Ναι. Συνιστώ, άμα θέλετε να πιάσετε. Παντελή Γιαννουλάκη, ναι, εννοείται. Α, ναι. Ναι, γιατί το ξέχασα εντελώς. Λοιπόν, ένα από τα κομμάτια που δεν σας έχω πει και δεν το έχω πει ποτέ, δεν το έχω αναφέρει ποτέ, όχι ότι ντρέπομαι γι' αυτό, απλά ήταν σε φάση έτσι έμαθα να έχω κριτική σκέψη. Λοιπόν, ένα από τα πράγματα που με εντυπωσίαζαν πάρα πολύ όταν ήμουν μηδέν, όταν ήμουν μαθητής. Λοιπόν, ένα από τα πράγματα που με εντυπωσίαζαν είναι το παραφυσικό. Μου άρεσε πάρα πολύ το παραφυσικό. Βρικόλακες, λυκάνθρωποι, ξωγήινη τεχνολογία. Κούφια γη. Όχι. Πώς το λένε, επίπεδη γη. Κούφια γη. Με εντυπωσίαζαν όλες αυτές οι όρες ιστορίες. Και το βάζω στον τομέα ιστορίες. Λοιπόν, αγόραζα. Επειδή μου άρεσε, με εντυπωσίαζε ρε παιδί μου όλο αυτό. Αγόραζα. Καλά, πέρα από αυτό, από τα επιστημονικά, το Focus. Το Focus ήμουν φανατικός. Focus, Science Illustrated και Discovery. Τα έχω σχεδόν όλα. Ό,τι έχει βγει και δεν έχει βγει. Μετά από ένα διάστημα τα έκανα δώρο στους μαθητές μου για να μπουν και αυτοί στο mood να... Αυτά είναι επιστημονικά. Τώρα, στον άλλο τομέα του παραφυσικού, έχω μαζέψει όλα τα φαινόμενα. Όσοι είστε εκεί 2003, 2, 3, 4, 5, 6, θυμάστε το φαινόμενο. Φαινόμενο ή φαινόμενα. Ή φαινόμενα, φαινόμενα. Που το έβγαζε ο ελεύθερος τύπος. Ο μόνος λόγος που αγόραζα ελεύθερο τύπο ήταν για να παίρνω το φαινόμενο. Και... αυτούς έχω διαβάσει. Έχω διαβάσει αυτά που γράφουν από όλους αυτούς. Λοιπόν, το Γιαννουλάκη, λοιπόν, να λες, γιατί υπάρχουν δύο. Υπάρχει ο Παντελής και δύο Παντελίδες. Δύο Γιαννουλάκηδες, νομίζω. Ο Παντελής Γιαννουλάκης έχει γράψει το Kill Gee, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, εντωμεταξύ είχα αγοράσει και βιβλίο του. Το έχω. Όπως και του Λάζου, πυραμίδες στην αρχαία Ελλάδα. Λοιπόν. Το Σύση το Σύμπαν, όχι, δεν το έχω διαβάσει. Αυτό όχι. Λοιπόν, που λέτε εκείνη την περίοδο στο Λύκειο, εκτός από αυτά τα λογοτεχνικά, διάβαζα και παραφυσικό. Και θυμάμαι τότε και είναι από τα πράγματα που μου είχαν. Μου βάλανε μια ωραία άγκυρα. Γιατί ξέρεις, όταν διαβάζεις για πολλά τέτοια πράγματα, παρασύρεσαι μετά από λίγο. Και εκεί είναι το θέμα της κριτικής σκέψης.
Φυσικός είμαι, δεν ασχολούμαι με τη φυσική, είμαι απλά, είμαι φυσικός, το έχω σπουδάσει το θέμα. Λοιπόν, απλά, μισό λεπτάκι, εσύ είσαι το σύμπαν, περίμενε λίγο να το ψάξω να το δω το βιβλίο. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι λοιπόν στη ζωή μου που με έχουν περάσει αρκετά. Μινάς Καφάτος, ναι, οκ. Okay. Καφάτος το όνομα είναι πολύ γνωστό πάντως, κάπου το ξέρω. Λοιπόν. Απλά τι γίνεται λοιπόν, υπάρχει και εδώ θα θέσω το υπάρχει. Λοιπόν, αυτά τα εσύ είσαι το σύμπαν, καλή ώρα του Καφάτου και όλα τα τέτοια πατάνε πάρα πολύ στο παραφυσικό. Λοιπόν, όταν λοιπόν μαθητής είχα αρκετά επηρεαστεί από αυτό το κομμάτι του μεταφυσικού. Κυλιγή, τεχνικά η κατεύθυνσή μου είναι εφαρμοσμένη φυσική. Υπήρχε, έχει σταματήσει πλέον αυτή, δεν υπάρχει πια η κατεύθυνση, γιατί την ενώσανε με την ατμόσφαιρα περιβάλλοντος. Στο απιθύτα, στο τμήμα του φυσικού υπάρχει ηλεκτρονική, πυρηνική, υπάρχει υπολογιστική, υπάρχει το περιβάλλον, η ατμόσφαιρα και υπήρχε και η εφαρμοσμένη. Πριν να ενωθεί η εφαρμοσμένη φυσική με την ατμόσφαιρα περιβάλλοντος, γιατί υπάρχουν κατευθύνσεις και κατευθύνσεις, εγώ είχα επιλέξει η εφαρμοσμένη φυσική, που τυπικά η εφαρμοσμένη φυσική είναι λίγο από όλα και όλα. Δηλαδή είναι ένα ποτπουρί από όλα, τα οποία όμως είναι σχεδιασμένα για να μπορέσει να βρεις και πρακτικά δουλειά. Εντάξει, τώρα φυσικό σα δεν ισχύει αυτό, αλλά πρακτικά δουλειά και λίγο παρά έξω. Λοιπόν, που λέτε, όταν ήμουν μικρός είχα ασχοληθεί πάρα πολύ με όλα αυτά τα του παραφυσικού. Και η αλήθεια είναι ακόμα και σήμερα μου αρέσουν να διαβάζω τέτοια. Αλλά τότε πήγαινα, αγόραζα κιόλας, είχα αγοράσει το Κυλική, είχα διαβάσει το Πυραμίδες στην αρχαία Ελλάδα του Λάζου. Ποιο άλλο είχα διαβάσει, του David Icke, ποιο ήταν, δεν θυμάμαι. Βέβαια, η αλήθεια αυτό είναι το μόνο βιβλίο που στη ζωή μου, που για κάποιο λόγο δεν έχω πετάξει ποτέ βιβλίο. Το μόνο βιβλίο λοιπόν που έχω πετάξει στη ζωή μου είναι του David Icke, που έλεγε για τους αυρόποδες και. Τη λέω την τέτοια μου, δεν έχω κακομεταχειριστεί ποτέ στη ζωή μου βιβλίο. Το μόνο βιβλίο που πήγα και το πέταξα στα σκουπίδια 15 λεπτά μετά που το αγόρασα, ούτε καν το πήγα στο βιβλιοπωλείο, το αγοράζω. Με είχε εντυπωσιάσει γιατί τον διάβλεπα παντού τότε, στο Φαινόμενο, τον διαφημίζαν David Icke πάλι παντού. Ο David Icke είναι κάποιος, βασικά τον ξέρετε περισσότεροι, είχε ασχοληθεί με το. Καλησπέρα, καλησπέρα, γεράσιμε. Είχε ασχοληθεί πάρα πολύ με τους παραφυσικούς, με το ότι υπάρχουν εξτρά διαστάσεις, που όντως υπάρχουν διαστάσεις, αλλά σε φάση ότι υπάρχουν όντα τα οποία ταξιδεύουν από διάστασης σε διάστασης, γενικά ήταν λίγο περίεργος τότε για τα δεδομένα σε σχέση με τους υπόλοιπους. Και θυμάμαι, είχα αγοράσει το. Δεν θυμάμαι ποιο βιβλίο του ήταν, ένα είχα πάρει κιόλα. Το είχα χρυσοπληρώσει 25 ευρώ. Γιατί κοστίζαν τότε αυτά. Και θυμάμαι το που πήγα και το διάβασα, γιατί το διαβάζω, για κάποιο λόγο αισθανόμουν τόσο περίεργο που το διάβαζα το βιβλίο. Δεν μου άρεσε, ήταν σε φάση, προκαλούσε πάρα πολύ τη λογική μου και δεν και είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου και τελευταία που πέταξα από το βιβλίο. Όχι, το πήγα και το πέταξα στα σκουπίδια. Τώρα βέβαια που το σκέφτομαι μεγαλώνοντας, δεν είχα και πολύ άδικο που το έκανα και δεν το μετανιώνω. Αλλά ναι, και που λέτε, ήμουνα τότε πρώτη δευτέρα λυκείου, τότε που τα διάβαζα όλα αυτά και μου λέει ένας καθηγητής μου, ο Γεωπετρίτης, έτσι ήταν το μορφάρα, ίσως να είναι από τους λόγους αυτός ο άνθρωπος και πραγματικά το πιστεύω μετά από τόσα χρόνια, ένα από τους λόγους που με έκανε να αγαπήσω τη φυσική, γιατί μέχρι τότε η φυσική μου ήταν αδιάφορη. Ωραίο ήταν, αλλά το μόνο πράγμα που θυμόμουν είναι ότι η κίνηση των ηλεκτρονίων είναι προσανατολισμένη. Μάλλον το ηλεκτρικό ρεύμα είναι προσανατολισμένη η φορά των ηλεκτρονίων, και αυτό γιατί το είχα κάνει σκονάκι και με είχαν πιάσει πρώτη και τελευταία φορά που έκανα σκονάκι επίσης στη ζωή μου. Anyway, και το είχα κάνει στη φυσική προφανώς. Λοιπόν, και ο μόνος άνθρωπος που με έκανε να αγαπήσω τη φυσική και την επιστήμη μετέπειτα. Α, θα πω τώρα και γι' αυτό, αλλά αδερφέ, δώσ' μου λίγο χρόνο. Λοιπόν, δεν τον ξαναβρήκες μετά από χρόνια. Για ποιον λες? Για το μιλάμε, τον είχα πάρει τηλέφωνο, τα έχουμε πει στα τέτοια, αλλά αυτός είναι τώρα στη Ζαγορά του Πηλίου. Έχω πάει ποτέ προς τα εκεί. Θα ήθελα να πάω κάποια στιγμή. Βέβαια, ήμουν στη Θεσσαλονίκη πόσα χρόνια, δεν με έφερε ποτέ ο δρόμος πέρα τη Ζαγορά. Και καθόμασταν. Εν τω μεταξύ, για κάποιο λόγο αυτός ο άνθρωπος, δεν ξέρω, με είχε ψυχολογήσει πάρα πολύ. Ήταν από τους ανθρώπους ο οποίος, σας λέω, ήταν καταλήτης για μένα στο να διαλέξω την επιστήμη που διάλεξα. Μετέπειτα, γιατί σκεφτόμουν ότι όντως, αν ήθελα ποτέ να γίνω καθηγητής, θα ήθελα να γίνω σαν αυτόν. Δηλαδή ήταν ντόμπρος, ήταν αυτά που έλεγε, ήταν από τους ανθρώπους που πραγματικά τιμούσαν τον όρο καθηγητής φυσικής. Και καθόμασταν τώρα λοιπόν και του έλεγα για όλα αυτά, που, τα ωραία τα παραφυσικά που διάβαζα.
και τους εξωγήινους και για τα τέτοια και. Λοιπόν, θα τον ψάξω. Βασικά πήγα να τον γκουγκλίσω. Κάτσε να τον ξαναγράψω. Όσο. Λοιπόν, το βάζω τώρα για να το τσεκάρω μετά να το βρω. Λοιπόν, α, είναι Ρατζινής Ακαραγιά Ρετζινής Μπαχαουάν Σρι Ρετζινής και άλλα δωρότερα σώσος, οκ. Λοιπόν, και που λέτε σε μια συζήτηση, γιατί καλός ή κακός, ωραία είναι όλα αυτά που διαβάζουμε εμείς μικροί, αλλά καμιά φορά και ο δάσκαλος, όπως λέμε δάσκαλος, καλή ώρα και εσύ, παίζει το ρόλο του. Καθόμασταν και συζητούσαμε, ρε παιδί μου, σε ένα διάλειμμα τώρα και μου λέει, ρε εσύ, ωραία όλα αυτά. Είναι εντυπωσιακά. Και εγώ έχω περάσει από το τέτοιο και γενικά οι περισσότεροι όσους έχω γνωρίσει και καθηγητές και όχι μόνο και άτομα τα οποία έχω στη ζωή μου και είχα στη ζωή μου και πέρασαν και προσπέρασαν έχουν ασχοληθεί κάποια στιγμή στη ζωή τους με το παραφυσικό. Αλλά μου λέει, θα ακούσεις πολλά. Θα μάθεις πάρα πολλά. Πολλά από αυτά μπορεί να είναι αλήθεια, πολλά από αυτά μπορεί να είναι ψέματα. Ποτέ δεν ξέρεις, ψάξ' το. Και μου λέει, υπάρχει ένας πολύ λεπτός, μια πολύ λεπτή γραμμή. Και αυτό όντως μεγαλώνοντας και σπουδάζοντας φυσική, με όποιον το συζητούσα, υπάρχει λοιπόν μια πολύ λεπτή φυσική, μια πολύ λεπτή φυσική γραμμή. Υπάρχει μια πολύ λεπτή γραμμή ανάμεσα στη φυσική και στην παραφυσική, στο φυσικό και στο παραφυσικό. Λοιπόν, η φυσική, γιατί ξέρεις, κλασικά, όπως και εμένα πολλές φορές με ρωτάνε και με ρωτούσανε, α, πες μου και αυτό, πες μου και αυτό, πες μου και το παραφυσικό, και να σε ρωτήσω, ή τάδε ενέργειες, ή τάδε τέτοια, υπάρχουνε, δεν υπάρχουνε. Λοιπόν, η φυσική λοιπόν μου λέει, είναι, και όντως αυτό είναι, είναι η μελέτη του κόσμου και η παρατήρησή του και η προσπάθεια να εξηγήσει ο άνθρωπος με φυσικούς νόμους και στο χαρτί αυτό που παρατηρεί και αυτό που αντιλαμβάνεται. Είτε το αντιλαμβάνεται με τα μάτια του, είτε με τις αισθήσεις του, είτε το αντιλαμβάνεται μέσα από τα όργανα τα οποία κατασκευάζει για να μπορεί να μελετήσει κάποιο φαινόμενο. Είτε είναι φυσικό, είτε κάτι που δεν εξηγείται. Το θέμα όμως ποιο είναι. Πως ό,τι και να βλέπεις, ό,τι και να ακούς, ό,τι και να γίνεται, πάντα και κυρίως πιο πολύ στο θέμα του παραφυσικού, κράτα πισινές. Αυτή η λέξη του κράτα πισινές μου έχει μείνει από τότε. Και όντως η αλήθεια είναι, μου βολεύει να φρένω λίγο σε κάποια πράγματα τα οποία, ξέρεις, όταν αρχίσεις και ασχολείσαι πάρα πολύ με το παραφυσικό, δεν είναι πολύ δύσκολο το να παρασυρθείς. Δεν είναι καθόλου δύσκολο να παρασυρθείς. Γιατί η ανάγκη μας είναι να ξέρουμε και το μυστήριο είναι αυτό το οποίο μας εξητάρει περισσότερο. Γιατί τι πιο εντυπωσιακό από κάτι που δεν ξέρεις. Δηλαδή αυτό που δεν ξέρεις είναι πιο εντυπωσιακό από αυτό που ξέρεις. Λοιπόν, γεια σου Γιώργα ρε, γεια σου Γιώργα ρε. Λοιπόν, αυτό που δεν ξέρεις είναι πιο, αυτό που δεν ξέρεις είναι πιο εντυπωσιακό από αυτό που ξέρεις. Λοιπόν, οπότε μου λέει, θα μάθεις πολλά. Πολλά από αυτά θα βγουν αλήθεια, πολλά από αυτά θα βγουν ψέματα. Ό,τι και να μάθεις στη ζωή σου, ό,τι και να, κράτα πάντα μία πισινή. Να είσαι άνθρωπος επιφυλακτικός, όχι στενόμαλος ή κλειστός ή να περιορίζεσαι σε οτιδήποτε, αλλά κράτα μία πισινή. Σε εξωγήινους, σε όλα, ακόμα η φυσική μου λέει λοιπόν, είναι μια που χωρίζεται το φυσικό από το παραφυσικό από μια λεπτή γραμμή. Ούτως ή άλλως σκέψου ότι πριν από 100 χρόνια αυτό που θεωρούσαμε εμείς παραφυσικό, ο ηλεκτρισμός, τον χρησιμοποιούσαν σε σώο ταχυδακτηλουργίας, μαγείας και σεάνς. Σε σεάνς που μας αποδείξαμε πώς λειτουργεί ο ηλεκτρισμός, αυτή τη στιγμή κατέχουμε τους νόμους του ηλεκτρισμού. Λοιπόν, βάζω ένα αστεράκι για να πω τα παιδιά ποστάρουν από κάτω το σερβερ. Έχω φτιάξει, ο Γιώργος έχει φτιάξει για το Check Techno, έχουμε φτιάξει και κυρίως ο Γιώργος έκανε όλη τη δουλειά. Έφτιαξε ένα σερβερ στον οποίο είναι αποκλειστικά για το κανάλι. Μπορείτε να πατήσετε πάνω να μπείτε. Είναι κατηγορίες χωρισμένες στο Discord. Όσοι έχετε Discord, στον οποίο έχει κατηγορία για Dota. Όσοι θέλετε να παίζετε Dota, να τα λέτε εκεί πέρα, οτιδήποτε. Έχει κατηγορία για τα βιβλία. Όσοι θέλετε να μιλάμε για βιβλία, οτιδήποτε εκεί πέρα.
μπαίνω κι εγώ, μπαίνουμε κι όλοι. Και σιγά σιγά ο σκοπός είναι να μαζευτούμε άτομα με κοινά ενδιαφέροντα σε διάφορα χόμπι. Όχι μόνο στα βιβλία, στα παιχνίδια, σε συζητήσεις, στα memes, στη μουσική. Έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Ούτε εγώ δεν τα ξέρω όλα. Η αλήθεια είναι ότι ακόμα και εγώ δεν τα ξέρω όλα. Έχει φτιάξει πολύ καλή δουλειά. Έχει γίνει ίσως να είναι από τους καλύτερους ελληνικούς σερβερ που έχω δει μέχρι τώρα στο Discord. Καλά, άμα δεν πνέψει στο σπίτι σου, το παίζει να σπλακώσει, αλλά τσεκάρετε το, πατήστε όσοι έχετε Discord και θέλετε να είστε εκεί μέσα και ίσως να γνωριστούμε μεταξύ μας. Ήδη γνωριζόμαστε σιγά σιγά εδώ, να λέμε καμιά κουβέντα και εκεί. Άμα παίζετε κανένα παιχνιδάκι που το παίζουμε κι εμείς, να παίζουμε παρέα, γιατί όχι. Λοιπόν, και ξαναγυρνάω τώρα μετά από αυτό. Το link είναι στην περιγραφή όσοι θέλετε να πατήσετε. Είναι πάρα πολύ καλή δουλειά και κάποια στιγμή ευελπιστώ να φτιάξουμε μια παρέα, γιατί παρέα είναι. Δεν έχω σκοπό ούτε να το διαχειριστώ οτιδήποτε όλο αυτό. Μια παρέα στην οποία να ανταλλάζουμε κουβέντες, να μιλάμε, να τα λέμε και αν μπορεί κάποιος να βοηθήσει κάποιον άλλον σε κάτι που χρειάζεται, γιατί όχι. Λοιπόν, και που λέτε, αυτό λοιπόν, να συνεχίσω την κουβέντα από εκεί που σταμάτησα, είναι ότι, ξέρεις κάτι, το παραφυσικό. Ο φυσικός είναι αυτός ο οποίος προσπαθεί αυτό που υπάρχει εκεί έξω, ό,τι και αν είναι αυτό, να το ερμηνεύσει με νόμους φυσικής. Το θέμα ποιο είναι όμως. Είναι αυτός τυπικά που διαχωρίζει το φυσικό από το παραφυσικό, γιατί είναι αυτός που θέτει τους νόμους. Αλλά νόμους με βάση πειράματα, με βάση αποτελέσματα, με βάση μετρήσεις. Το να βγω εγώ και να πω απολύμνω. Για κάποιο λόγο λίμνο περνάνε για κριτικό και δεν έχω προφορά κριτική, όλους παραδόξους. Έχω λιμιά, είναι λίγο χειρότερη, αλλά πέρα από αυτό. Λοιπόν, απολύμνω είμαι και λιμνωμένο τώρα. Μέχρι και το καλοκαίρι που ευελπιστώ να ανέβω Θεσσαλονίκη, αν πάνε όλα καλά. Αν πάνε όλα καλά. Λοιπόν, οπότε, το να μπορώ να λέω δεν είναι θέμα credibility, είναι θέμα αξιοπιστίας. Το φυσικό λοιπόν από το παραφυσικό χωρίζεται από τους νόμους που το κατοχυρώνουν. Μπορεί κάποια στιγμή αυτοί οι νόμοι να καταργηθούν από άλλους καινούργιους νόμους και έχει γίνει πολλές φορές. Η φυσική γι' αυτό είναι το ωραίο, ότι δεν σταματάει ποτέ. Κατοχυρώνει λοιπόν πάντα το παραφυσικό, ό,τι μπορεί και αποδεικνύει και το κάνει φυσικό. Λοιπόν, τυπικά σε βάζει όλα φυσικά είναι στο τέτοιο, αλλά Θεσσαλονίκη περιοχή για πρώτη φάση μάλλον προς Μηχανιώνα, αλλά υπάρχει ενδεχόμενο και προς Καλαμαριά Μαρτίου. Θα δούμε μέχρι τότε. Λοιπόν, δεν με πειράζει, δεν με ενοχλεί. Λοιπόν, ο Γιώργος είναι 50-50, άστα αυτά Γιώργο, μισός Λιμιός, μισός Κρητικός. Καλά ρε, και παλού δεν με έλεγες ότι είσαι παιδί και αυτό. Λοιπόν, τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι γκουρού, φωστήρες, ωραία τα λέμε όλοι. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι ποια θα ήταν η διαφορά ενός γκουρού από έναν πνευματικό μοναχό ή καλό για το Γιώργος ή οτιδήποτε. Είναι θέμα πίστης καθαρά, αλλά η πίστη δεν είναι επιστήμη. Λοιπόν, καλό ή κακό, όλα αυτά είναι ωραία, όλα είναι εντυπωσιακά, όλα είναι γαμάτα, μπορεί και να ισχύουν. Αλλά το θέμα είναι τι κατοχυρώνεται με τα πειράματα. Καλό ή κακό, τα πειράματα και οι νόμοι είναι αυτοί που θέτουν και κινούν τη ζωή μας, οπότε αυτό είναι που καθορίζει το φυσικό και το παραφυσικό. Ναι, το ξέρω, ναι, είναι σε φάση πασπάρτου, πάμε από το ένα στο άλλο. Λοιπόν, γι' αυτό εγώ θα σας πω αυτό που είπε τότε και σε μένα ο κύριος Βασίλης και ο Πετρέτης, καλή του ώρα. Ελπίζω κάποια στιγμή, αν βλέπει αυτό το βίντεο, να είναι καλά και να πρέπει να τον ψάξω. Είχα το τηλέφωνο, το έχω κάνα 2 χρόνια να τον πάρω τηλέφωνο. Λοιπόν, ασχοληθείτε με τα πάντα. Ασχοληθείτε με ανθρώπους, ασχοληθείτε με διάβασμα, ασχοληθείτε με παραφυσικά, με ό,τι γουστάρετε. Αλλά πάντα να κρατάτε πισινές. Και δεν είναι κακό. Ακόμα και όταν πρόκειται για ανθρώπους, ακόμα και όταν πρόκειται για βιβλία, ακόμα και το καλύτερο βιβλίο στον κόσμο να διαβάσετε, τους καλύτερους ανθρώπους να γνωρίσετε στον κόσμο και τα καλύτερα πάντα όλα να γνωρίσετε, πάντα κρατάτε πισινές. Είναι αυτό το οποίο σε βάθος χρόνου σε γλιτώνει από πολλά κακά. Μπορεί να μην σε αφήσει να απολαύσει τα 100% με τα μούτρα αν είναι κάτι σούπερ γαμάτο, αλλά είναι αυτό που κρατάει μια ισορροπία. Και σε κρατάει πρώτα απ' όλα σε μια ισορροπία μέσα σου και μετέπειτα και προς όλους, σε όλα τα άλλα και σε όλους τους άλλους. Οπότε, και κάπως έτσι, μπορώ να πω ότι επαναπροσδιορίσα λίγο τον τρόπο με τον οποίο
σκεφτόμουν και με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσα σε σχέση με το παραφυσικό. Εν τω μεταξύ, κάποιος που θα παίρνει τώρα θα βλέπει βιβλία με τα οποία μεγάλωσα και όντως όλα αυτά τα θέμα παραφυσικού ή οτιδήποτε, και θα ήθελα να σας κάνω ένα επεισόδιο πάνω σε αυτό. Είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί όντως ως παιδί 3-4 χρόνια διάβαζα πάνω για αυτά όλα τα πραγματάκια από την πρώτη ηλικίου μέχρι και τη δευτέρα, όχι ψέμα, πιο λίγο, 2 χρόνια. Και μετέπειτα πάντα με εντυπωσίαζε να διαβάζω που και που καμιά ιστορία, αλλά πάντα με κριτική σκέψη. Λοιπόν, γύρω στα 2 χρόνια περίπου, από την πρώτη ηλικίου μέχρι την τελειώματα τρίτης γυμνασίου, πρώτη ηλικίου, μέσα δευτέρας ηλικίου περίπου. Αλλά εντάξει, μετά μου μείνε το χούι, έπαιρνα πάντα το Focus, που είναι εκλαϊκευμένη επιστήμη. Ήταν τι ωραία περιοδικά, βγάζανε τόσο ωραία περιοδικά. Το Focus, το Science Illustrated, το οποίο ήταν λίγο πιο εξελιγμένο, και το Discovery. Fun fact! Έχω κερδίσει σε διαγωνισμό του Discovery τότε ένα φακό Maglite και έχω κερδίσει και σε ένα διαγωνισμό του τέτοιου. Ποιανού ήταν, Discovery. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Γεδεών, ευχαριστώ. Εν τω μεταξύ, Γεδεών, μιλάμε για παρασοφυσικά και ο Γεδεών. Γεδεών δεν ήταν. Τι ήταν, Αρχάγγελος. Λοιπόν, ωραίο όνομα παρεμπιπτόντως, ωραίο nickname. Αν είναι όνομα, είναι ακόμα πιο ωραίο όνομα. Είναι τουλάχιστον ξεχωριστό. Λοιπόν, το παραφυσικό είναι ότι δεν μπορεί να εξηγήσει η επιστήμη με... Ναι, αλλά, σου ξαναλέω, πολλοί παρασύρονται από αυτό. Και μπορεί να σου πλασάρει ο άλλος το οτιδήποτε και σου πει, δεν το έχουμε κατοχυρώσει ακόμα, αλλά είναι. Αλλά μπορεί και να μην είναι. Δηλαδή, υπάρχουν και πίστεψε με υπάρχουν πάρα πολλοί έξω εκεί που εκμεταλλεύονται όλο αυτό το θέμα του παραφυσικού προκειμένου να αποσπάσουν οτιδήποτε θέλει να αποσπάσει ο καθένας ή να επιδιώξουν τίποτα. Κάποιοι το κάνουν και καλή την καρδία. Δεν είναι ότι όλοι είναι πονηροί. Προς Θεού, υπάρχουν άνθρωποι μέσα στην αγνότητά τους οι οποίοι το διαλαλούν και το για 15 εκατομμύρια τέτοια πάνε στην αγαθότητά τους και στην καλοσύνη τους ότι ναι. Αλλά ξέρεις, το θέμα είναι το να είσαι πλανεμένος ή όχι. Τέλος πάντων, νομίζω καταλαβαίνετε προς το που πάω να το θέσω, δεν θέλω να προσβάλλω κανένα προς Θεού ή οτιδήποτε, αλλά δεν μπορείς να θεωρήσεις ότι επειδή δεν μπορεί να εξηγηθεί ότι είναι 100% ότι υπάρχει, γιατί είναι η κύρια δικαιολογία των περισσότερων. Από όλα τα κουμάσια, ναι, προφανώς. Απλά σου λέω το ότι δεν υπάρχει, αν σου πω εγώ δεν έχω βγάλει ακόμα φτερά για να πετάξω, αλλά κατά βάθος με είχε επισκεφτεί ένας αρχάγγελος και με ευλόγησε να γίνω τέτοιο. Και γι' αυτό ακούστε με σε αυτά που λέω. Δεν έχει αποδειχθεί όμως. Θα αποδειχθεί μια μέρα. Αλλά δεν μπορείς να ζήσεις με την καρτερικότητα της απόδειξης. Αν το αποδείξεις, ακόμα καλύτερα. Αλλά δεν μπορείς. Είναι αυτό ότι σε φάση να στηρίξεις τη ζωή σου πάνω σε μια υπόσχεση. Τώρα θα μου πεις, όλη μας η ζωή είναι στηριγμένη πάνω σε πολιτικές υποσχέσεις ή σε υποσχέσεις μεταξύ ανθρώπων και πορευόμαστε έτσι. Εντάξει, αλλά ναι, άμα το καλοσκεφτείτε, μπορεί να φαίνεται τραγικό σε βάθος, ότι ξέρεις, ναι, να στηρίξεις τη ζωή σου, αλλά σε βάθος χρόνου όλη μας η ζωή είναι στηριγμένη πάνω στις υποσχέσεις. Τώρα βγάλετε τα συμπεράσματά σας μόνοι σας. Νομίζω πάντως ναι, ότι το τέτοιο απλά χρειάζεται κριτική σκέψη, αυτό. Οτιδήποτε κάνει ο καθένας για τον εαυτό του και είναι αποδεδειγμένο σε βάθος χρόνου ότι είναι καλό, εννοείται ότι είναι καλό και τον ίδιο προφανώς και για τους άλλους. Δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι η πίστη για τους δειλούς δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Αυτό που έχω συνειδητοποιήσει και πάλι το λέω με κάθε επίγνωση του να κάνω λάθος και αν κάνω λάθος, αν μπορέσω να βρω το σωστό με κάθε τέτοια. Δηλαδή δεν με ενδιαφέρει να κάνω λάθος, αρκεί να κάποια στιγμή αυτό να με οδηγήσει στο αν είναι σε ένα σωστό. Αυτό που συνειδητοποίησα είναι ότι η πίστη είναι πολύ ωραίο πράγμα να έχει ένας άνθρωπος πίστη και εγώ πιστεύω. Βέβαια, η αλήθεια είναι μερικές φορές κάποτε σκέφτομαι τον εαυτό μου λίγο περισσότερο, πιστεύω πολύ περισσότερο από όσο πιστεύω τώρα. Αλλά το θέμα ποιο είναι, το θέμα της πίστης, ρε παιδί μου, αν πρόκειται πίστη σε έναν Θεό ή σε οτιδήποτε. Σε βοηθάει να βγάλεις κάποια στεγανά από τον εαυτό σου. Δηλαδή, ρε παιδί μου, πώς το θέτω. Νομίζω το έχω ξαναζητήσει και άλλη φορά σε παρόμοιο επεισόδιο. Στο γεγονός του ότι, ρε παιδί μου, όταν έχεις κάποιον να στηριχθείς, είναι πολύ πιο εύκολο από ότι όταν στηρίζεσαι στον εαυτό σου. Όταν πρόκειται και πρέπει να επαναπροσδιορίσεις τον εαυτό σου με βάση τον εαυτό σου ως κριτήριο, είναι πολύ πιο εύκολο από το να πεις «Έλα ρε παιδιά, όλα πήγαν κατά διάολο, το ήθελε Θεός».
ησυχάζεις μέσα σου. Σου προκαλεί περισσότερη γαλήνη το να πεις εντάξει, χάλασε η σωτιά, από το Θεό θα τα βάλω. Έβρεξε, χάλασε. Εντάξει, βέβαια αυτό πας με τον καιρό και να παρατηρείς ότι εντάξει, μην πας και καλείς το χωράφι σου μια μέρα πριν να ρίξεις κατακλυσμό. Προφανώς, καταλαβαίνεις ότι. Αλλά καταλαβαίνετε πώς το θέτω. Θέλω να πιστεύω ότι καταλαβαίνετε πώς το θέτω. Λοιπόν, Γιώργο, τα λέμε. Έγινε αγόρι μου, άντρε. Εσύ να διαβάζεις, κάτσε διάβασε, γράφεις διαγώνισμα μεθαύριο. Βγες από το stream, κάτσε διάβασε φυσική. Σε όντως ασκήσεις. Εν τω μεταξύ τώρα, το ραντ στο μαθητή μου, ο Γιώργος είναι μαθητής μου παρεπιπτόντως. Έχεις ασκήσεις για ηλεκτρισμό. Πάνε κάντες. Κλείς το stream και πάνε κάντε με τις ασκήσεις. Λοιπόν. Να διαβάζεις να έχεις ρυθμίσματα και έρευνα. Ισχύει αυτό. Η πίστη υπάρχει όσο υπάρχει άγνοια. Όταν υπάρχει γνώση, δεν χρειάζεται να πιστέψεις γιατί απλούστατα ξέρεις. Εντάξει, ναι, θα πω. Και το αστείο ποιο είναι, το fun fact, ότι αποδεικνύεται όντως ότι υπάρχει Θεός. Και εκεί λες, οπ. Λοιπόν, 1-0. Συν Αθηνά και χειρακίνη. Αυτό είναι νομίζω το πιο χαρακτηριστικό, ότι όντως συν Αθηνά και χειρακίνη. Γιατί δεν πάει να γίνεται γύρω σου οτιδήποτε. Άμα δεν κουνήσεις και εσύ λίγο το χεράκι σου, δεν γίνονται. Λοιπόν, εμένα παπάς είναι ο παππούς. Οπότε δεν παίρνω θέση. Και εμένα προπάπους μου ήταν ιερέας, αλλά πέρα από αυτό. Λοιπόν, και η θεία μου είναι καλόγρια, αλλά τι σημαίνει αυτό, ότι τι. Τέλος πάντων, εν τω μεταξύ, διαμάχη στην οικογένεια. Λοιπόν, anyway. Εν τω μεταξύ, ο Γιώργος πώς φαίνεται σε φάση πετάγονται μόβολα τα γράμματα. Λοιπόν, διάβασε γιατί θα ζεσκίσω καθηγητή σου. Όχι, να το σκίσω, δεν το σκίζω το παιδί, είναι δημοκρατικός. Αλλά ναι, άντε κάτσε, κάνε τις ασκήσεις γιατί αύριο θα με λες δεν κατάλαβα τίποτα. Λοιπόν, μέσα από αυτά, κάποιος να βγει κερδισμένος. Πιο κερδισμένος θα βγει ο Γιώργος άμα κάτσει και διαβάσει για το νόμο του Κιουλόμπ αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, ο οποίος Γιώργος παρεπιπτόντως είναι στη Σαουδική Αραβία. Τα χαιρετίσματά μας. Λοιπόν. Και κάπως έτσι, γιατί αυτό είναι το αστείο, το fun fact, ότι ρε παιδί μου, όταν είσαι παιδί, πέρα από τα λογοτεχνικά, πέρα από το... γιατί η φαντασία καλλιεργείται. Απλά η φαντασία μπορεί να ξεκινήσει από ένα σημείο και αν δεν μπορείς να το χειριστεί σωστά, μπορεί να σε πάει... Fun fact, όσοι είδατε να παίζω το Edith, What Remains of Edith Finch, το παιχνίδι, είναι καθαρά αποκλειστικά πάνω σε αυτό που μπορεί να σου οδηγήσει η φαντασία. Και είχε κάποιους χαρακτήρες οι οποίοι είχαν τραγικό τέρμα από αυτή τη φαντασία. Λοιπόν, οπότε πρέπει να μπορείς να προσδιορίσεις τη φαντασία με βάση τον πραγματικό κόσμο. Αν δεν μπορείς να επαναπροσδιορίσεις, γιατί ωραία είναι. Εν τω μεταξύ, πώς μου αρέσει που τα πάω από εδώ, τα φέρνω από εκεί, αλλά στο τέλος βγαίνει και ένα ηθικό δίδαγμα. Λοιπόν, ωραία είναι όλα αυτά. Είναι το μυαλό σου πάει αλλού, ρε παιδί μου, ταξιδεύεις. Απλά το θέμα είναι ότι. Κάθε φαντασία είναι ωραία, αρκεί να μπορείς να την επαναπροσδιορίσεις, ξαναλέω, με βάση το φυσικό κόσμο στον οποίο είσαι. Γιατί ωραία είναι τα ταξίδια σε παράλληλους κόσμους, σε παράλληλες διαστάσεις, να ταξιδεύουμε με το μυαλό μας δεξιά και αριστερά, αλλά θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι πατάμε και σε αυτόν τον κόσμο. Καλησπέρα, καλησπέρα, Μιχαήλοβιτς. Λοιπόν, ναι, φυσικός είμαι. Φυσικός έχω σπουδάσει, αυτό εξασκώ, από αυτό ζω. Λοιπόν, όσο μπορώ τουλάχιστον. Και πάω να πω, δόξα τω Θεώ. Τόσο αστείο. Λοιπόν, οι γνώσεις να γίνουν γνώση με λίγα λόγια. Ναι, θα μπορούσε να το πεις και έτσι. Λοιπόν, όλα χρειάζονται. Όλα χρειάζονται, αλλά με μέτρο. Και μια που λέγαμε και για τους αρχαίους προγόνους, πάνε μέτρον άριστον. Οπότε νομίζω ότι υπάρχουν κάποιες βασικές φράσεις, οι οποίες τα λένε όλα. Λοιπόν, πρωτοετής φυσικού, σε ποιο τμήμα? Ελπίζω όχι στη Θεσσαλονίκη, γιατί θα φτύσεις αίμα. Ελπίζω όχι. Δεν ξέρω για τα άλλα. Φυσικά το χειρότερο είναι στα Γιάννενα. Λοιπόν. Αλλά ναι, ήταν ωραίες εποχές. 9 χρόνια κατά τελειώσει το φυσικό, η ντροπή του φυσικού. Και ήμουν και από τους καλούς, υποτίθεται, που μπήκα μέσα και που ήμουν πάντα παρόν. Anyway, λοιπόν, απλά όταν είσαι παιδί, ρε παιδί μου, τα περισσότερα παιδιά ξεκινάνε διαβάζοντας. Κατά τα περισσότερα παιδιά. Να μπορούμε να βάλουμε ένα αστεράκι. Κάποια παιδιά. Και είναι σε φάση τώρα, πετάγει το τραγούδι ρόκου, είμαι από εκείνα τα παιδιά. Λοιπόν, κάποια παιδιά διαβάζουν. Λοιπόν, και να σκάσει τίποτα σε φάση Doctor Strange και να καώ, μου φαντάζεσαι. Να σου πω η αλήθεια είναι, από όλα αυτά τα ωραία βιβλία που έχω διαβάσει, και δεν εννοώ τα παραφυσικά, ας μείνουμε στα φανταστικά, στα λογοτεχνικά, στα όμορφα. Λοιπόν,
Θα ήταν γαμάτο ο κόσμος μας να ήταν έτσι. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι κάποια, όπως είναι το Oliver Twist, κάποια αυτά είναι αρκετά ρεαλιστικά. Όπως η καλύβα του Μπαρμπαθώμα, καλή ώρα, είναι αρκετά ρεαλιστικά. Αλλά εμένα δεν με χαλούσε να ζούσα στον κόσμο του Captain Nemo, για παράδειγμα. Αλλά και εσύ είναι ότι πολλά που ο Ιούλιος Βέρν έγιναν στην πάροδο του χρόνου. Αλλά ναι. Λοιπόν, αν επιτρέπετε, τώρα πριν από λίγο είπα, 9 χρόνια μου έφαγε, αλλά πιο ήταν αστείο, ότι έφυγα από το 4ο έτος, έμενα Λίμνο και πηγαίνω ερχόμενο μόνο για εξεταστικές. 2 χρόνια Καβάλα, 2 χρόνια Λίμνο και μόνο πήγαινα για να γράψω, οπότε μετά από λίγο όταν δεν μπορούσα να είμαι εκεί παρόν ρε παιδί μου, μόνο διάβαζα για εξεταστικές και περνούσα μια στο τόσο. Λοιπόν, το τι στο μπιπ ξέρουμε, το έχεις δει, το έχεις διαβάσει, όχι, δεν το έχω διαβάσει, αλλά ακούγεται. Αυτά όλα μου είναι ακουστά, είναι γνωστά αρκετά. Λοιπόν, Παναγιά μου, κύριε, εγώ αυτά είναι, αλλά που έχω. Τι Παναγιά μου, εντωμεταξύ το αστείο είναι fun fact. Έβαλα, πες μου ότι μπήκε και είδε στο Goodreads που έχω τώρα. Για κάτσε να δω τώρα, σα βάλω παρεπιπτόντως. Δεν ξέρω, το έστειλα και πριν. Κάντε με άντως είστε στο Goodreads. Όσοι έχετε Goodreads. Το Goodreads λοιπόν, όσοι δεν ξέρετε, είναι ένα πολύ ωραίο, ούτε εγώ το ήξερα. Πέρυσι το ανακάλυψα, αλλά για την πλάκα μόνο έβαλα ένα challenge στον εαυτό μου και το κατάφερα πέρυσι. Όλος παραδόξος. Λοιπόν, είναι σε φάση. Είναι για να καταγράψεις τη βιβλία σου. Βέβαια, η αλήθεια πριν από ένα χρόνο ακριβώς. Μεγάλα λόγια, μην τα πεις ποτέ. Πριν από ένα χρόνο το κορόιδευα, γιατί το θεωρούσα μάταιο κάποιος να κάθεται και να απλά να αποθηκεύει τα βιβλία του σε τίτλους που έχει διαβάσει. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι έχει πλάκα, γιατί πάνω κάτω καταλαβαίνεις τι, που και γιατί. Κάτσε να δω. Τώρα αυτά που έχω βάλει, γιατί αυτά που θυμάμαι προς το παρόν, χωρίς να βάλω όλα τα μάγκα. Καλά, άστο, άμα βάλουμε και τα μάγκα και τα τέτοια που έχουν διαβάσει πάνω στο Θεό, ξεπερνάς έτοιμο τόσο όλα. Ότι είναι γύρω στα 700. Βγάλε καμιά 200 μάγκα, είμαι κοντά στα 500, τίποτα. Ξέρω άλλους που έχουν χιλιάδες. Λοιπόν, anyway. Όσοι γουστάρετε και έχετε την Goodreads, κάντε μάντι εκεί, πλάκα έχει. Όχι ότι μπαίνω συχνά, μπαίνω μια κάθε 5 μέρες για να κάνω ανανέωση τα βιβλία που διαβάζω. Αλλά αυτό. Anyway. Λοιπόν, διαβάστε. Επίσης, αυτό που μου αρέσει και με ευχαριστεί πάρα πολύ, είναι κάτι που η αλήθεια δεν το είχα βιώσει και το ζήλωβα σε κάποιους και σε κάποια παιδιά. Είναι ότι, ξέρεις, πολλοί νέοι γονείς. Πολλοί νέοι γονείς. Και αυτό είναι πολύ καλό. Δηλαδή, δεν είναι στα δικά μου τα χρόνια. Και εντάξει, δεν είμαι τόσο μεγάλο, 32 χρονών είμαι, αλλά. Στα δικά μου τα χρόνια δεν ήταν τόσο κοινό. Βλέπω τώρα τα τελευταία 5-6 χρόνια όσους νέους γονείς γνωρίζω, ρε παιδί μου, που τα παιδιά τους τα μεγαλώνουν πάρα πολύ κοντά στα βιβλία. Και με παραμύθια, με ιστορίες, με όμορφα λογοτεχνικά. Δηλαδή, πάρα πολλοί νέοι γονείς, και αυτό είναι προς τιμή τους, πραγματικά σιγά σιγά μειούν, για να πούμε και τα όμορφα, μειούν τα παιδιά στο διάβασμα και σε όλο αυτό το ωραίο το είδος λογοτεχνίας. Και ναι, αυτό είναι από τα πολύ ωραία, κάτι που πραγματικά στην ηλικία μου δεν το είχαμε. Λοιπόν, ποια είναι η άποψή σου για το μέγιστο όριο φοιτησης των 6 ετών στο φυσικό? Έπρεπε να έχουμε master, θα πω εγώ αυτό, έπρεπε να μας βγαίνουμε με master, που δυστυχώς δεν βγαίνουμε και ο γεωλόγος, καλή ώρα, όχι ο γεωλόγος, ο δασοπόνος που βγαίνει στα 5 χρόνια με master, έχει περισσότερες πιθανότητες να βρει δουλειά από σένα. Λοιπόν, ο οποίος, ναι. Λοιπόν, το διάβασμα θα μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε ως πνευματική άσκηση. Αν πιστεύεις ότι υπάρχει πνεύμα και το έχεις ασκήσει, ναι. Αν δεν πιστεύεις ότι υπάρχει πνεύμα και όλα είναι εδώ, εξασκήσεις την νοητική σου ικανότητα. Οπότε διάλεξε. Θες να είναι πνεύμα, θες να είναι νόηση, τι θες να είναι. Πάντως κάτι εξασκείς. Οπότε όσο πιο συχνά κάνεις κάτι, κάτι εξασκείς. Είτε είναι η αντίληψή σου, είτε το λεξιλόγιο σου, είτε οι ιδέες και οι επιρροές που έχεις. Οπότε ναι. Λοιπόν, όπως και εμένα έχω μεγαλώσει. Τι λες Γιώργο, όπως και εμένα εγώ έχω μεγαλώσει μέσα σε βιβλία. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι Γιώργο, σε ένα σε ζηλεύω σε κάποια τέτοια, σε κάποια πράγματα είσαι πολύ πιο μπροστά από ό,τι ήμασταν εμείς παιδιά, σε κάποια όχι. Οπότε, λοιπόν, ο Γιαννουλάκης είπε κάτι πολύ ωραίο, αναπνοή, πνοή και πνεύμα. Να σου πω τώρα ρεαλιστικά, αλλά μην με παρεξηγήσεις. Το Γιαννουλάκη, όταν ήμουν μικρός, όταν είχα διαβάσει το Κύλι Γη και μετά, τον θεωρούσε λίγο τρόμπο. Μεταξύ μας αυτό. Γι' αυτό δεν ξέρω αν μπορώ να τον πάρω και πολύ στα σοβαρά. Αλλά σίγουρα κανονίζεις, καταρχάς, να το πάρουμε ρεαλιστικά πάντα και επιστημονικά, όσο πιο πολύ οξυγόνο. Καλά, δεν είναι απαραίτητο καλό αυτό. Αλλά με την αναπνοή,
οξυγονώνεται ο εγκέφαλος, οπότε όσο πιο καλά αναπνέεις, τόσο πιο καλά οξυγονώνεται ο εγκέφαλος εκφύσεως. Οπότε μπορείς και λειτουργείς λίγο καλύτερα. Και σίγουρα σε βοηθάει και στην αυτοσυγκέντρωση και στην εγκράτεια πολλών πραγμάτων. Οπότε, ναι, ας το πάρουμε ότι ο καθένας για τους δικούς του λόγους. Αυτοί που κάνουν γιόγκα, διαλογισμό, το χρησιμοποιούν για το συγκεκριμένο. Αυτοί που είναι στην... Αν και εκεί, η αλήθεια είναι, ο μοναχισμός το χρησιμοποιεί για να... Χρησιμοποιεί την προσευχή πιο πολύ και όχι την αναπνοή, και δεν μας νοιάζει η αναπνοή καθόλου. Τέλος πάντων, χρησιμοποιείται διαφορετικά τον καθένα. Βέβαια, το αποτέλεσμα που θέλει να πετύχει ο καθένας το πετυχαίνει. Αν και νομίζω ότι είναι πιο πολύ θέμα αυτοποβολής. Δηλαδή, απλά βρίσκεις μια άγκυρα. Αυτό είναι, δημιουργείς μια τεχνική, μια νοητή άγκυρα μες στον εαυτό σου, γύρω από την οποία μπορείς και περιφέρεσαι χωρίς να έχεις πρόβλημα να βουλιάξεις. Νοητά ή ανόητα. Λοιπόν, οπότε. Για κάποιους μπορεί να είναι ένα μάντρα, για παράδειγμα, στο διαλογισμό, να είναι το Ομ. Για έναν χριστιανό μπορεί να είναι μια ευχή, όπως είναι το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, το οποίο βοηθάει. Για κάποιον άλλον μπορεί να είναι η σκέψη του εαυτού του. Το θέμα είναι τι άγκυρα θα δημιουργήσει και γύρω από ποια άγκυρα θα στροβιλίζεσαι. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι κάποιοι άνθρωποι στροβιλίζονται γύρω από άλλους ανθρώπους, κάποιοι άλλοι γύρω από τον εαυτό τους. Οπότε βλέπεις σε φάση. Ποια γυροβόλια θα θέσεις στον εαυτό σου μεγαλώνοντας για να μπορέσεις γύρω από αυτά να κινηθείς, και αν θα έχεις την ευχέρεια να μπορέσεις να κινηθείς και σε άλλους χώρους γύρω από αυτή την άγκυρα. Πέρα από την πλάκα, μου αρέσει να αυτοσαρκάζομαι, αλλά anyway. Λοιπόν, ωραία παιδικά βιβλία. Οπότε, ναι. Νομίζω τράβηξε σήμερα, πήγε, αν και δεν πήγε πολύ αργά. Μία ώρα και 40 λεπτά, καλά ήταν. Λοιπόν, εν μεταξύ δεν σας χαιρετάω όσους μπαίνετε. Μπαίνει κόσμος, βγαίνει κόσμος, μπαίνει κόσμος, βγαίνει κόσμος. Μ' αρέσει, γιατί της Κυριακής η αλήθεια είναι ότι μαζεύει αρκετό κόσμο σε σχέση με των υπόλοιπων ημερών το live. Μ' αρέσει επίσης που οι συνομιλίες μας ξεκινάνε πάνω από το ένα σημείο στο άλλο. Επίσης για κάποιο λόγο μιλάω ακατάσχετα. Ένα από τα χαρακτηριστικά μου είναι αυτό. Ναι, ό,τι πρέπει για να κάνει stream με αυτό. Anyway, σας είπα και την ιστορία μου την προσωπική, όσοι δεν το είδατε θα το δείτε στο YouTube. Πλάκα είναι και μια μορφή ψυχανάλυσης τα λίγα όλο αυτό για να μπορέσεις να πορευτείς λίγο παραπέρα. Anyway, όμορφα παιδικά βιβλία. Και το παραφυσικό μέσα σε αυτά, Νίκη. Ξεκινάς κλασικά από τον Έσωπο, πηγαίνεις στα εφηβικά, Αλκιζέη. Πολύ ωραίο το καπλάνι της Βιτρίνας, ξαναλέω, διαβάστε το, και το μεγάλο περίπατο του Πέτρου, πραγματικά, και αν έχετε παιδιά, πάρτε το στα παιδιά σας, είναι δώρο τα συγκεκριμένα βιβλία, πραγματικά πάρα πολύ ωραία. Μετά περνάς σε πιο βαρβάτη κλασική λογοτεχνία, Ρόμπινσον Κρούζ, ως Όλιβερ Τουίστ, πας σε Ιούλιο Βέρν, προχωράς και στο Λύκειο που αρχίσεις να αναρωτιέσαι, περνάς λίγο και στο παραφυσικό και έρχεται κάποια στιγμή που η ζωή λες, οπ, τώρα πρέπει να βγει ο Παράς. Και μόλις βγει ο Παράς, πας και αγοράζεις και τα πιο καινούργια και ωραία βιβλία, τα οποία είναι πάρα πολύ, και μετά έρχεται κάποια στιγμή, έρχεται και ο Νίτσε, έρχεται και ο Κάφκα, έρχονται και όλα τα ωραία τα παιδιά. Λοιπόν, παρατήρηση Κώστα που πρόσεξα από το κινητό. Ενώ στο PC σε ακούω μια χαρά που μπορώ να δυναμώσω ταχεία στο κινητό, ακούγεσαι πολύ χαμηλά. Ίσως σε επόμενο να δυναμώσει. Ναι, αυτό πρέπει να το φτιάξω κι άλλο. Εν τω μεταξύ, ρώτησα στην αρχή εάν ακούγεται. Εν τω μεταξύ, το μικρόφωνο είναι τέρμα. Είναι τέρμα. Ίσως νομίζω τώρα πήγε τέρμα. Είμαι και λίγο πιο μακριά γιατί πάω μπρος-πίσω, μπρος-πίσω. Λοιπόν, ξεκινάς στον Έσωπο και τα διαβάζεις ως ωραία πρεμιθάκια. Ναι. Αν και η αλήθεια, νομίζω ότι πέρα από όλα αυτά, τα πιο πολύ σύνθετα παιδικά βιβλία, συνειδητοποιώ μεγαλώνοντας ότι αυτά τα οποία μένουν σε κάποιον είναι ιστορίες. Οι ιστορίες είναι βιωματικές. Έμεσα κάποιος ακούγοντας μια ιστορία την κάνει εικόνα για τον εαυτό του πολύ πιο εύκολα και πιο ουσιώδη. Το να διαβάσεις όλο τον Ιούλιο Βέρν θα σου μείνουν 2-3 πράγματα. Το να ακούσεις την ιστορία του. Με το που ακούσεις Ιούλιο Βέρν 20.000 λεπτά κατά τη θάλασσα, θα πεις είναι λίγο πιο αφηρημένο. Γυρίσανε, κάνανε ράν, βρήκαν και 2-3 πράγματα. Είναι ένα ολόκληρο ταξίδι. Όταν ακούσεις όμως την ιστορία του λαγού και της Χελώνας, ξέρεις κατευθείαν το αποτέλεσμα. Σου έρχεται
λαγός χελώνα, ο λαγός κοροϊδεύει την χελώνα, κάτσανε, τα στήσανε. Ο λαγός, επειδή ήταν υπερφύαλος, στο τέλος την πάτησε και η χελώνα που ήταν συνεπής και υπομονητική κέρδισε. Σε μία πρόταση. Καταλαβες, αυτό είναι το ωραίο του Αισόπου και γι' αυτό είναι πολύ ωραίο τα παιδιά μεγαλώνοντας να ξεκινάνε από Αίσοπο. Όπως και επίσης, για παράδειγμα, ένα πολύ ωραίο κομμάτι είναι. Τώρα εντάξει, είναι θέμα του πόσο πιστεύω καθένας, όχι. Πάρα πολύ ωραίο και διδακτικό είναι και η. Πώς το λένε. Μένα προσωπικά μ' άρεσε πάρα πολύ όταν μεγάλωνα, όταν τα διάβαζα παιδί βασικά. Οι παραβολές. Παραβολές του Χριστού. Αν τις πάρεις ως de facto, είναι πάρα πολύ ωραίες. Γενικά είναι αυτό. Ήταν π.χ. to the point όλα. Δηλαδή, μια ιστορία, ένα όμορφο παραμύθι, μια μικρή φτιαχτή ιστορία, μένει πολύ περισσότερο. Γιατί είναι πιο σύντομη, πιο περιεκτική, βλέπεις το άμεσο αποτέλεσμα και έχεις συνέπεια του καλού ή του κακού. Όταν διαβάσεις ένα. Οπότε, όταν είσαι παιδί, δεν δες κάτι παραπάνω. Ξέρεις. Ο λαγός. Άρα, εκεί μαθαίνεις λίγο να είσαι λίγο πιο μαζεμένος, να μην κοροϊδεύεις πολύ γιατί μπορεί να την πατήσεις. Όπως για παράδειγμα, ποιο άλλο. Εμένα μου είχε μείνει πάρα πολύ. Η ιστορία του Λύκου. Η Αλεπού και ο τέτοιο. Η Αλεπού και ο Λύκο. Με το ψάρεμα. Ήταν τα παραμύθια που μου έλεγε για τρία παραμύθια. Μου έλεγε τον ήταν αυτό. Όταν ο Λύκο έβλεπε την Αλεπού και η Αλεπού για να τον εκδικηθεί, του είπε να βάλει την ουρά του μέσα στο. Να ανοίξει μια τρύπα στον πάγο στη λίμνη και να πιάσει ψάρια με την ουρά για να τα φάει. Ο Λύκο όμω, επειδή ήταν λέμαργο και ήθελε να φάει παραπάνω. Κράτησε την ουρά του περισσότερο, με αποτέλεσμα να κολλήσει και πάρτον. Ο καλύτερος δάσκαλος για κάποιον όταν είναι παιδί και είναι ο Λύκος. Ο Λύκος και Αλεπού. Λοιπόν, νομίζω ότι από εκεί ξεκινάς και σιγά σιγά το χτίζεις. Όσο μεγαλώνει και το νοητικό υπόβαθρο του παιδιού, καθώς περνάει ο καιρός και μαθαίνει. Και έχει και ενδιαφέροντα προφανώς. Ανάλογα εξελίσσονται και τα βιβλία. Νομίζω ότι υπάρχει μια πολύ ωραία σειρά σε όλο αυτό. Αν θέλει κάποιος να ασχοληθεί. Είναι καταρχάς και το τι θα σου κάνει κλικ, για παράδειγμα. Είναι όχι μόνο τι θα σου κάνει κλικ. Είναι και το τι, σε τι μονοπάτια θα σε βάλει ο άλλος. Για παράδειγμα, πολλές φορές, και το έχω παρατηρήσει, σε αυτούς που αγαπάμε, έχετε αναρωτηθεί εάν τα δώρα που τους κάνετε είναι τα δώρα που θα ήθελαν αυτοί πραγματικά. Είναι τα δώρα που θέλετε εσείς πραγματικά για αυτούς, για να τους οδηγήσετε σε κάποια μονοπάτια δικά σας. Για παράδειγμα, λέω και όντως πιστεύω ότι θα το κάνω. Άμα κάνω ποτέ παιδιά, λέω θα τους παίρνω παιχνίδια για να παίζω και εγώ μαζί τους παρέα. Είμαι σίγουρος ότι θα το κάνω αυτό όταν έρθει η ώρα. Λοιπόν, ή για παράδειγμα, σε ένα παιδί. Αν εμένα για παράδειγμα δεν μου έκαναν δώρο αυτό, δεν το διάβαζα ποτέ στη ζωή μου. Δηλαδή, οι πιθανότητες να πέσει στα χέρια μου θα το διάβαζα τώρα, στα 33 μου και άμα. Άμα. Δηλαδή, είδες ότι το ένα φέρνει το άλλο. Είναι σαν ένα μικρό ντόμινο το οποίο μπορείς να το δημιουργήσεις και στον άλλον έμεσα. Λοιπόν. Έτσι στη ζωή μας, πότε Λύκος, πότε Λεπού, πότε Χελώνα ή Λαγός. Και ένα από τα πιο όμορφα που μου έλεγε και ο πατέρας μου και το έχω κρατήσει είναι ότι 100 χρονών η Αλεπού, τα λεπουδάκια 101 δεν γίνεται. Και είναι η πιο όμορφη, γιατί το έχω και εικόνα, το έχω δει και σε παραμύθι αυτό, ότι 100 χρονών η Αλεπού, 101 τα λεπουδάκια δεν γίνεται, καλός ή κακός. Λοιπόν. Τέλος πάντων, ναι. Οπότε, έμεσα για παράδειγμα, σκεφτείτε τώρα. Έχεις κάποιον. Θες να τον ψηλοεπηρεάσεις. Όταν είναι παιδί, θα του κάνεις ένα δώρο το οποίο έμεσα μπορεί να μην το καταλάβει. Μπορεί να τον οδηγήσει. Για παράδειγμα, παρατηρώ πολλές φορές εμάς που ασχολούμαστε και με το gaming και αυτά, παιδιά τα οποία ασχολούνται καθαρά με το gaming, κάνουν τέτοια. Σκέφτονται πόσο ωραία ήταν τα παιχνίδια που παίρνανε όταν ήταν παιδιά για να παίξουν ηλεκτρονικά παιχνίδια ή οτιδήποτε. Και σκέφτομαι πολλές φορές ότι εγώ που δεν είχα τόσο πολλά ηλεκτρονικά παιχνίδια ως παιδί. Αν είχα κι εγώ ένα PlayStation, μπορεί τώρα να μην κάναμε εκπομπή για βιβλία και να καθόμουν και να μιλούσα αποκλειστικά για το τι έπαιξα στο PlayStation εχθές. Που το έκανα κι αυτό, αλλά πέρα από αυτό. Λοιπόν, στο Γιώργο το λέω συχνά, ελπίζω να τον παιδώσει κάποια στιγμή. Λοιπόν, και όμως κατά κάποιο τρόπο γίνεται γιατί είμαστε η εξέλιξη των γονιών μας. Έμεσα ναι, και έμεσα και άμεσα. Οπότε και όχι μόνο των γονιών σου, δηλαδή και των πρώην σου, γιατί σκέψου για παράδειγμα, πολλές φορές μπορούμε να το δούμε και στις σχέσεις μας με το αντίθετο φίλο. Δηλαδή πολλές φορές κάνουμε, τελόπα official, ευχαριστώ για το follow, πολλές φορές το κάνουμε και με το αντίθετο φίλο. Πόσες φορές έχεις πάρει στην κοπέλα σου για παράδειγμα ή στο αγόρι σου δώρο που θα το ήθελε πραγματικά
ή δώρο που θα ήθελε αυτός πραγματικά για σένα. Ας πούμε, παραδείγματος χάρη σε μένα, έχω προσέξει ότι εγώ, π.χ. κάνω δώρα στον άλλον, αυτό που θα ήθελε ο άλλος. Σε μένα για κάποιο λόγο μου κάνουν δώρα που θα ήθελαν αυτοί. Τέλος πάντων, έμεσα κάπως έτσι πάει. Λοιπόν, όχι ότι δεν μ' αρέσουν, απλά σε φάση πολλές φορές το κάνουμε ασυναίσθητα, δεν καταλαβαίνουμε. Αν το κάτσεις να το σκεφτείς λίγο σε βάθος, θα δεις ότι 50-50 είναι η φάση, 50 ναι, 50 όχι. Λοιπόν, ισχύει, αν είχες PlayStation 1, ίσως να μην διάβαζες τόσο. Πολύ πιθανόν. Όπως και έλεγα και στον αδερφό μου, στον Παναγιώτη, όταν διάβαζε εξετάσεις, ότι όταν έδινε για Πανελλήνιες, ότι αν εγώ στην εποχή μου είχα κινητό και ίντερνετ, δεν θα είχα περάσει ούτε καν απ' έξω από το φυσικό. Ούτε με το λεωφορείο δεν θα περνούσα απ' έξω. Λοιπόν. Γιατί ξέρω τον εαυτό μου, οπότε ξέρω και πώς θα είχα παρασυρθεί και τι θα έκανα. Ναι, αν διαβάζω, θα καθόμουν να παίζω όλη μέρα στο κινητό. Εδώ θυμάμαι είχα το M50 το Siemens, το οποίο είχε WAP. Και προσπαθούσα σαν τον τρελό να βρω τρόπο να μπω στο WAP. WAP. Για τους αρχαίους, θυμάστε το WAP ήταν ένας τρόπος περιαγωγής. Ίντερνετ. Και καλά στα πρώτα χρόνια, 2001, 2003. Λοιπόν, προσωπικά ξεκίνησα να διαβάζω στα 24 και δεν είχα βρει ακόμη τα κατάλληλα βιβλία. Έτσι είναι αυτά. Και σιγά σιγά θα δεις ότι και μεγαλώνοντας θα έρθουν και άλλα και άλλα και άλλα. Για παράδειγμα, μέχρι και πριν από ένα χρόνο τέτοια μέρα, όχι ψέματα, λίγο παραπάνω από ένα χρόνο, πάρα πολλά βιβλία από αυτά που έχω μιλήσει ή από τότε που έχω κάνει, δεν τα ήξερα καν ότι υπάρχουν. Από αυτά που είναι τα φρέσκα και τα είχα, ή δεν είχα ασχοληθεί. Δηλαδή, έλεγα για τον εαυτό μου πριν από 2 χρόνια Κάφκα. Ωραίο σου Κάφκα, αλλά κάτσω να διαβάσω Κάφκα. Νίτσε σοβαρά τώρα. Δηλαδή, μέχρι πριν από 2 χρόνια δεν πιστεύω ότι θα κάτσω να διαβάσω Νίτσε ή Κάφκα ή ξέρω εγώ, Καμί. Δεν ήξερα καν ότι υπάρχει ο Καμί. Και όντως, μέσα σε ένα χρόνο, επειδή έτυχαν οι σωστές επιρροές, και ας είναι καλά το άτομο που μου τα έμαθε, πραγματικά. Πήκα, μ' άρεσαν και σιγά σιγά άρχισα να ασχολούμαι. Οπότε δεν το ξέρεις. Μπορεί σε 2 μήνες από τώρα να αλλάξει και η κοσμοθεωρία σου. Δηλαδή. Τα πάντα ρί. Λοιπόν, νομίζω καλά πήγε 2 ώρακι σήμερα. Ελπίζω όσοι είστε από την αρχή και από το. Βασικά, ελπίζω όλοι να το απολαύσατε. Δεν θα πω ψέματα. Ελπίζω όλοι να χορτάσατε σήμερα. Τα έχει όλα. Και μπορώ να πω ότι μ' άρεσε πάρα πολύ το σημερινό επεισόδιο. Το ξεκίνησα λίγο διαφορετικά στο μυαλό, μου πήγε όπως το ήθελα, όπως δεν το ήθελα, δεν ξέρω, ήταν αρκετά ωραίο. Λοιπόν, είμαστε, έχουμε κόσμο, όχι φλακίες, είμαστε, μ' αρέσει αυτό. Λοιπόν, όπα, εδώ θα μου επιτρέψεις να βάλω ένα αστεράκι στο τίποτα τυχαίο. Γιατί, τώρα λες 11-10, τώρα μου έρχεται στο μυαλό σε φάση πόσες φορές θα δεις ένα ηλεκτρονικό ρολόι να πέφτει 10-10, 4-4, 5-5 και θα πεις, όχι, δεν είναι τυχαίο. Όχι, είναι τυχαίο, γιατί απλά έτυχε το παρατήρηση. Σε ένα αναλογικό ρολόι, για παράδειγμα, σε ένα κατάλληλο σύστημα, τι κάθομαι και λέω, αλλά δεν θα το παρατηρούσες, γιατί δεν θα γινότανε. Οπότε τεχνικά το τυχαίο έχει να κάνει καθαρά με το που θες να εστιάσεις. Αν για παράδειγμα κάτι το οποίο είναι εντελώς τυχαίο και ξεκάρφωτο, το προσέξεις, είναι γιατί το πρόσεξες. Όχι γιατί όντως έγινε για κάποιο λόγο. Νομίζω ότι, βασικά αυτό ψιλοπιστεύω, ότι αν με ρωτούσες πριν από 3 χρόνια, 4-5, θα σου έλεγα ότι όλα γίνονται για κάποιο σκοπό. Όσο μεγαλώνω, συνειδητοποιώ ότι μπορεί να μην υπάρχει κανένας ουσιαστικός σκοπός, απλά να γίνονται για να γίνονται. Απλά αυτό που μας κάνει να παρατηρούμε τα πράγματα και να λέμε ότι όλα γίνονται για κάποιο σκοπό είναι η παρατηρητικότητά μας και το μυαλό μας είναι εστιασμένο εκεί πέρα, σε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, θα συνιστούσα εδώ το βιβλίο «Κρυμμένη Αρμονία» από τον Όσο μιλάει πάνω στον Ηράκλειτο. Θα συμφωνήσω. Αλλά για να διαβάσω κάτι, και το λέω γιατί το έχω κάνει πράξη, για να διαβάσω κάτι το οποίο μιλάει για τον Ηράκλειτο, θα ήθελα πρώτα να διαβάσω Ηράκλειτο. Καταλαβαίνεις πώς το πάω. Δηλαδή, πριν, πάντα το κάνω αυτό, ότι πριν να αρχίσω να πιάσω κάτι το οποίο μιλάει για κάτι άλλο, θέλω να ξέρω την πηγή. Δηλαδή, έχεις διαβάσει Ηράκλειτο? Οπότε, εγώ πριν να διαβάσω τον Όσο, ο οποίος μιλάει για τον Ηράκλειτο, θέλω να ξέρω τι λέει ο Ηράκλειτος. Καταλαβαίνεις, για να μπορέσω να τα βάλω δίπλα-δίπλα. Και το πάντα ρί ισχύει, ναι, ισχύει αυτό. Ηράκλειτος είναι. Απλά το χρησιμοποιώ ως έκφραση το συγκεκριμένο, γιατί όλα είναι ευμετάβλητα. Όλα αλλάζουν, όλα ρέουν, όλα είναι ρευστά. Λοιπόν, απλά σε φάση, και το λέω σε όλους αυτούς όσους γνωρίζω και συζητάμε παρόμοια πράγματα, ότι θα πεις για τον Ηράκλειτο, θα πιάσω τον Ηράκλειτο.
Θα πούμε για το τι είπε ο Μάρκος Αβρίλιος. Θα διαβάσω για το Μάρκος Αβρίλιος. Και μετά θα πιάσω και το υπόλοιπο. Και θα σου πω, ναι, εδώ είμαστε. Αυτά είναι. Λοιπόν. Όχι, όχι. Και να σου πω, δεν έχω διαβάσει πάρα πολλούς αρχαίους. Από αρχαίους αυτούς που έχω διαβάσει είναι. Αρχαίο. Ναι, όντως αρχαίοι θεωρούνται. Επίκτητο, έχω διαβάσει Επίκουρο, έχω διαβάσει λίγο Αριστοτέλη, το Σοκράτη μέσα από τον Πλάτωνα τον έχω διαβάσει, ελάχιστο Πλάτωνα, λίγο Λουκιανό, λίγο, όταν λέμε λίγο, κάποιες ιστορίες βασικές που έλεγε ο Λουκιανός, Μάρκο Αυρίλιο. Δεν έχω διαβάσει και τα άπειρα, δηλαδή δεν έχω κάτι να διαβάσω παραπάνω και δεν θα πω ψέματα πάνω σε αυτό. Λοιπόν, αλλά είναι ωραίο και συνειδητοποιώ μεγαλώντας, γιατί είναι πάνω στο ίδιο mood που έλεγα για τον Κάφκα. Είναι κάποιες φορές λες, ρε φίλε, διαβάσω τώρα κανένα αρχαίο Έλληνα. Κάποιος από αυτούς είναι καλό. Αυτό που δεν είναι καλό όμως, να πιάσεις να διαβάσεις, είναι πάρα πολύ και το παρατηρώ να γίνεται το τελευταίο διάστημα. Επειδή τώρα υπάρχει μια διάνθηση και μια στροφή στους αρχαίους Έλληνες, αλλά δεν ξέρω αν είναι μόδα ή αν είναι ότι όντως έχει κάποιο νόημα και κάποιος το κάνει 100% συνειδητά, γιατί νομίζω ότι υπάρχει αυτό το, ειδικά στο Instagram που το παρατηρώ, να ξαναπιάνει ο κόσμος να διαβάζει αρχαίους Έλληνες. Το θεωρώ κορυφαίο και πραγματικά είναι πολύ βοηθάει, αλλά πάρα πολύ παρασύρονται από αυτά που διαβάζουν αυτολεξί και θεωρούν ότι πολλά από αυτά που είπαν οι αρχαίοι Έλληνες, οι οποίοι ήταν μπροστά σε όλα, τα παίρνουν αυτολεξί. Και επίσης ψάχνουν να βρουν κρυμμένα νοήματα, ακόμα πιο κρυμμένα νοήματα. Έβλεπα και παρακολουθούσα ένα φιλόλογο, ο οποίος είχε ένα κανάλι στο τέτοιο, ένα κανάλι στο YouTube και έκανε πολύ ωραία δουλειά, έκανε μελέτη και ανάλυση πάνω σε αρχαία κείμενα. Όμως, τον παρακολουθούσα πολλές φορές να παρασύρεται από αυτά που να διαβάζει και να τα θεωρεί 100% σωστά. Δεν ήταν όλα 100% σωστά, γι' αυτό και πολλά από αυτά εξελίχθηκαν, ο Αριστοτέλης. Πάρα πολύ για παράδειγμα, παίρνουν τον Αριστοτέλη και λένε ο Αριστοτέλης. Τα πει όλα. Ο Αριστοτέλης ήταν καινοτόμος γιατί ήταν ο πατέρας των ορισμών. Ήταν αυτός ο οποίος έθεσε την έννοια του ορισμού, έδωσε έναν ορισμό, λάθος σε πολλά από αυτά, αλλά έδωσε έναν ορισμό. Άρα ξεκίνησε, ξέρεις, ήταν η αρχή. Λοιπόν, επίσης ήταν ο πρώτος που άρχισε να παρατηρεί τα πάντα όλα, έγραφε για τα πάντα. Αλλά πολλά από αυτά στη φυσική είναι λάθος. Δηλαδή, πολλοί. Το έχω ακούσει πολλές φορές στις συζητήσεις να λένε και θα μείνω στο φυσικό κομμάτι, γιατί το φυσικό ως φυσικός το έχω μελετήσει. Πολλές φορές να λένε ο Αριστοτέλης έχει πιάσει το. Έχει κάνει τρομερά σφάλματα στο θέμα φυσικής ο Αριστοτέλης και είναι μεγάλο λάθος κάποιος. Αλλά πάρα πολλοί που δεν το γνωρίζουν αυτό το θεωρούν ως αυθεντία και λένε αυτό το Αριστοτέλης τέλειωσε. Και το κάνουν πάρα πολλοί και για πάρα πολλούς αρχαίους Έλληνες. Δηλαδή αφού το είπε ο αρχαίος, ο Έλληνας, όποιος και να είναι, Ηράκλητος, Αριστοτέλης, Πλάτωνας, τέλειωσε, είναι εκεί. Είναι νόμος, άγραφος. Λοιπόν, νομίζω ότι εγώ παίζω μια μικρή μόδα. Θα σου πω το εξής. Και θα σου πω τι διάβασα, γιατί το διάβασα και έμεινα μαλάκας. Και sorry για το μαλάκας, αλλά έμεινα μαλάκας. Λοιπόν, διάβαζα Επίκουρο. Και υπάρχουν πάρα πολλές νήξεις στον Επίκουρο που αυτά που λέει ο Επίκουρος, αν δεν είσαι φυσικός, δεν μπορείς να τα καταλάβεις. Ο Επίκουρος είχε επηρεαστεί πάρα πολύ από τον Δημόκρητο, την ατομική θεωρία. Ο Δημόκρητος, ναι μεν θεμελίωσε το άτομο, αλλά δεν το πήγε στο 100% που θα μπορούσε να το πάει. Ο Επίκουρος από την άλλη, κατανόησε την θεωρία του Δημόκρητου και την έφτασε ένα κλίμα πιο πίσω, πιο μέσα σε φάση με το άτομο. Γιατί περιγράφει κάποια σκηνικά από τον ατομικό κόσμο και από το πώς είναι δομημένα κάποια πράγματα, τα οποία... Αν δεν μπορείς να τα αποδείξεις, είναι ασύλληπτα με βάση το μυαλό. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι εμείς πλέον τα παρατηρούμε. Τότε που δεν μπορούσαν να τα παρατηρούν και τα φανταζότανε, έκαναν τρομερή δουλειά. Δηλαδή, δεν το αφιζητεί κανένας αυτό. Δηλαδή, διάβαζα, σας λέω, Επίκουρο στο ατομικό, στο κομμάτι της φυσικής του, γιατί έχει γράψει και για φυσική ο Επίκουρος. Λέω, φίλε, τι έγινε τώρα. Τι είπε τώρα. Όπως για παράδειγμα, Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Στα κείμενα της, σε κάποια από τα κείμενά του, αναφέρει για Big Bang. Το ξέρεις εσύ για παράδειγμα ότι ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός στα κείμενά του έλεγε για την απαρχή του κόσμου που ξεκίνησε από Big Bang. Προφανώς και όχι. Λοιπόν, αλλά δεν μπορείς να το πάρεις ως αυτολεξί. Με βάση τα κριτήρια της εποχής ήταν καινοτόμοι. Αυτό δεν το αμφισβητεί κανένας. Αλλά επειδή όλα ήταν νοητά,
Και πραγματικά, όντως, η αλήθεια είναι ότι άμα καταφέρεις και φτάσεις τον εαυτό σου ως επιστήμονα στο πεδίο, το όχι μόνο να παρατηρήσεις, αλλά και να το οραματίζεις για να το παρατηρήσεις, να φτιάξεις το πείραμα, γιατί αυτό μαθαίνουμε. Θέλω αυτό, θα φτιάξω την κατάλληλη συσκευή για να μπορέσω να το αποδείξω. Λοιπόν, γι' αυτό άλλωστε έλεγαν σκοτεινό, επειδή δεν τον καταλάβαινε ο Αριστοτέλης, είναι φιλόσοφος. Yes, yes, language ελληνική. Απλά, σας ξαναλέω, το λάθος που κάνουν πάρα πολλοί, και το κάνουν πάρα πολλοί γιατί εντυπωσιάζονται από κάποια από αυτά που διαβάζουν, είτε γιατί θέλουν να εντυπωσιαστούν, είτε γιατί βρίσκουν κάποια κοινά σημεία, τα θεωρούν ότι αυτό που αρχαίος ο Έλληνας έκλεισε είναι νόμος. Κάποια ναι, κάποια όχι. Είναι σαν σας λέω, και θα κάνω ένα παραλληλισμό γιατί μου αρέσουν οι παραλληλισμοί. Είναι σαν να λέω ότι ο Ford ή ο πρώτος που έφτιαξε το πρώτο ατμοκίνητο αυτοκίνητο έφτιαξε το καλύτερο αυτοκίνητο όλων των εποχών. Όχι. Ήταν αυτός που συνέλαβε την ιδέα του να βάλει δύο ρόδες, τέσσερις ρόδες, μια μηχανή εσωτερικής καύσης, ο οποίος κινητήρας εσωτερικής καύσης είχε δημιουργηθεί 50-60 χρόνια πιο παλιά, με βάση τη δημιουργία, μάλλον με βάση τις μηχανές ατμών, το οποίο είχε φανταστεί ο Καρνό, και όχι μόνο ο Καρνό, και Κλαούζους, και πάμε πίσω καμιά 50 ακόμα πιο χρόνια, είμαστε γύρω στο 1800. Άρα, αν εγώ τώρα σήμερα σου πω ότι ο Ford έκανε το καλύτερο αυτοκίνητο, ναι, μεν ήταν πολύ δημοφιλές. Πολύ δημοφιλές το μοντέλο TAF, αλλά άμα το βάλεις τώρα το μοντέλο TAF δίπλα σε ένα Tesla ή σε μια Ferrari ή σε ένα αυτοκίνητο Nissan οικογενειακό, θα δεις ότι είναι η μέρα με τη νύχτα. Και σίγουρα ότι εσύ τώρα δεν θα καβαλούσεις το. Είναι αυτός που το ξεκίνησε και πώς πήγε, με πώς προχώρησε η τεχνολογία. Γιατί ο Ford δεν φανταζόταν ότι θα μπορούσε μια μπαταρία που δεν υπήρχαν. Υπήρχαν μπαταρίες, αλλά δεν τις χρησιμοποιούσαν όπως τώρα. Δεν υπήρχε η τεχνολογία τότε τόσο ανεπτυγμένη. Καταλαβαίνετε πώς θέλω να το πω, ελπίζω. Oh, thank you very much, my friend. We are talking about books, actually. Λοιπόν, I'm actually next to you. I'm living in Limnos, an island next to Turkey. Anyway, λοιπόν, οπότε ναι, γιατί βλέπω πάρα πολλούς που παρασύρονται από αυτό. Καλά κάνουν και παρασύρονται, αλλά μέσα στον ενθουσιασμό τους παρασύρουν κι άλλους. Και αυτό είναι το μεγάλο τέτοιο, ότι τελικά όντως ο Αγιοπετρίτης είχε δίκιο. Κράτα πισινές. Ό,τι και να κάνεις, κράτα πισινές. Θες να κάνεις επιστήμη, κράτα πισινές. Θες να διαβάσεις αρχαίους, κράτα πισινές. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό μου. Anyway. Λοιπόν, νομίζω ότι ήταν αρκετά δυνατό. Ναι, απλά ποιο είναι το πρόβλημα. Το να πάθεις εσύ μόνος σου ποτέ δεν είναι λάθος. Αλλά το μαζί με σένα να πάθουν κι άλλοι, εκεί είναι το θέμα. Δηλαδή, σε φάση, ο καθένας για τον εαυτό του κομπλέ. Αλλά αν μαζί με σένα πάρεις κι άλλο στο λαιμό σου, τότε εκεί κάπου μπαίνει το θέμα της ηθικής. Το οποίο είναι πάλι μια εσωτερική ανάγκη του ανθρώπου. Λοιπόν, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, νομίζω ότι όμως το παρατραβήξαμε σήμερα, το πήγαμε και δεν θα έχω να λέω τίποτα στα υπόλοιπα. Σουτζούκ Λουκούμ, το Σουτζούκ Λουκούμ, my friend. Yes, I have it, Suzuki Lukum, but it's okay. Λοιπόν, λοιπόν, anyway, πλάκα έχει αυτό. Παρεπιπτόντως, κάνουν πολύ ωραία στην Ξάνθη. Ξάνθη, νομίζω. Ο καθένας, ακριβώς. Εσύ, αγόρι μου Γιώργο, δεν έχεις πάθει. Ελπίζω να μην πάθεις. Είσαι μικρός ακόμα για να πάθεις. Απλά παθαίνεις στο επίπεδο του μαθητή ακόμη. Αλλά εντάξει, ορισμός δεν είσαι. Πίστεψε μου, ο καθένας από τον εαυτό του θα μπορούσε να πει ότι είναι ορισμός του εαυτού του. Τεχνικά, έμεσα άμεσα είναι ορισμός του εαυτού του. Λοιπόν, παιδάκια, θα σας αφήσω όμως, γιατί πέρασε η ώρα και θέλω να έχουμε θέματα και για άλλα live. Τώρα στο άλλο δεν ξέρω. Επίσης, μπορεί μες την εβδομάδα να σκάσει κανένα ξαφνικό live gameplay, γιατί τώρα έχω. Μ' αρέσει το μετρό λίγο και ασχολούμαι με τους μεταλλαγμένους. Οπότε, έχετε το νου σας. Ευχαριστώ για την παρέα. Σήμερα ήταν πάρα πολύ ωραία. Ο κόσμος ήρθε, ο κόσμος βγήκε. Μ' άρεσε το συμπεριτάλλης Βερίσης, δεν περίμενα ότι θα εξελισσόταν τόσο ωραία. Λοιπόν, οπότε, εμένα θα με επιτρέψετε τώρα κάπου εδώ να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την όμορφη κουβέντα και για τις ιδέες που δημιουργήθηκαν και για τα συμπεράσματα που μπορεί ο καθένας να βγάλει από αυτό. Λοιπόν, και ελπίζω να είστε καλά. Άμα γουστάρετε να διαβάζετε, να παίζετε, να κάνετε πράγματα που σας ευχαριστούν και που σας γεμίζουν. Ό,τι και αν είναι αυτό. Είναι βιβλία, είναι αναζήτηση, είναι τέχνη, είναι οτιδήποτε. Λοιπόν, ο Γιώργος όμως
θα πάει να κάτσει να διαβάσει γιατί αυτό θα τον ευχαριστήσει στο μέλλον καλύτερα. Όλοι εκτός από τον Γιώργο. Ο Γιώργος θα πάει να διαβάσει ηλεκτρισμό γιατί αύριο ο Γιώργος θα πρέπει να εξεταστεί πάνω στον ηλεκτρισμό. Άντρε, Γιώργο, ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Άντρε, bye. Θα σκίσει κανένα, μην ξεχαστείς. Η πόλη που δεν έχει τα σκίσει να κάνει τον γουστάρτ. Λοιπόν, από μένα έχετε ένα όμορφο βράδυ, παιδιά. Στο μέλλον. Και εδώ θα πω κάτι που έλεγα από μικρό ας και έχει πολύ πλάκα. Τι είναι το τώρα? Το τώρα ήταν το πριν του μετά. Το τώρα ήταν το πριν του μετά. Ναι. Το τώρα ήταν το πριν του μετά. Ενδιαφέρον. Λοιπόν. Όχι, σκέψτε το λίγο. Μα το τώρα. Κάθε τώρα. Τώρα. Αποτελεί παρελθόν. Οπότε. Λοιπόν, δεν έχει σημασία, άμα χάσω ή άμα κερδίσω κάτι. Λοιπόν, πάντως η αλήθεια είναι γυράσκω ή διδασκόμενος, οπότε δεν μπορείς ποτέ να σταματάς να μαθαίνεις. Και αυτό είναι το ωραίο με όλο αυτό, ότι πάντα μαθαίνεις. Λοιπόν, και αυτόν τον έχω ακουστά η αλήθεια, είναι τον Έρσαν Τόλεντ. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι πάντα μπαίνουν αφορμές για να το συνεχίσω. Ωραία, δεν μου αρέσει. Πλάκα δεν το διασκεδάζω. Και άμα το δεν το διασκέδαζα, δεν θα το ξανά εξ αρχής όλο αυτό. Οπότε, ξέρεις, είναι σε φάση ότι πάντα κερδίζω κάτι από αυτό. Και κυρίως αυτό που κερδίζω είναι ιδέες και. Ναι, το ξέρω. Το ξέρω, πλάκα έχει. Λοιπόν, γι' αυτό και το παίρνω σαν έναυσμα για τέτοιο. Έναυσμα για δημιουργική σκέψη. Λοιπόν. Όχι, ήταν καλό αυτό και ισχύει. Μα αν δεν αναιρέσεις τον εαυτό σου και βασικά έχεις κάποιες βασικές αρχές και μαθαίνεις σιγά σιγά να τις εξελίσσεις και μπορεί κάποιος από το μέλλον να αναιρεί το παρελθοντικό σου εαυτό, οπότε άνετα. Ναι, πάτε για δουλειά στο Google Drive και μια που το ανέφερε στο Google Drive, έλα για ένα καληνύχτα, ένα κλείσιμο τώρα για όλα τα παιδιά, θα σας το ξαναεπικολλήσω το Google Drive, παιδάκια, οι βουτιές του Google Drive είναι εκεί μέσα. Μ' αρέσει αυτός ο σαρκασμός, τον λατρεύω. Είναι πολύ ωραίος, το διασκεδάζω πάρα πολύ. Λοιπόν, ναι, κατανοώ. Κακώς απολογήσε. Λοιπόν, κάντε βουτιά στο Google Drive που σας έδωσα. Διαβάστε, έχει άπειρα πράγματα. Σκαλίστε ό,τι θέλετε. Θέλετε παραφυσικά, θέλετε φυσικά, θέλετε τεχνολογία, θέλετε τα πάντα όλα. Εκεί μέσα, εκεί μέσα. Έχει γίνει πολύ καλή δουλειά. Πραγματικά η κοπέλα που το έχει φτιάξει να είναι γερή δυνατή. Έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά. Έχει μαζέψει όλη τη στη βιβλιοθήκη εκεί μέσα οργανωμένη. Ρίξτε μια ματιά, να μην πάει χαμένο. Θα βρείτε και λογοτεχνικά πολύ ωραία και σύγχρονα πολύ ωραία καινούρια. Ψάξτε. Λοιπόν, αυτά από μένα για σας. Καλό βράδυ. Εν τω μεταξύ, πλάκα πάντα και το λέω. Ξεκινάω. Μόλις τέλειωσα τη δουλειά σήμερα, δούλευα από τις 8 η ώρα μέχρι τις 3. Και μετά, μέχρι να ετοιμαστώ να κάνω αράνο, πήγε 5. Δηλαδή, ίσα πρόλαβα, έφαγα και ετοιμάστηκα. Και ξαφνικά ήμουν πτώμα. Και τώρα είμαι σε φάση. Εντάξει, είναι αυτό ότι κάνεις κάτι το οποίο σε ανεβάλλει ψυχολογικά. Λοιπόν, καλό βράδυ σε όλους. Ευχαριστώ πολύ. Στο YouTube θα το δείτε όσοι είστε την. Τρίτη. Λοιπόν, καλή νύχτα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.